Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ, θα το πω. Και δεν το λες. Δεν μπορώ, θα το πω, Κώστα μου. Εγώ αυτά τα πράγματα με τις ροζ φανέλες δεν θα τα καταπιώ ποτέ. Με ειδοποιούν από το κοντό, θέλει να παρέμβει ο Τζίτζι Μπουφόν. Μπορεί να θέλει να παρέμβει ο Τζίτζι Μπουφόν όσο θέλει. Ναι. Γιατί και η Γιούβε παλιά έχει την. Τη ροζ τη φανέλα. Είχε, αλλά ο Τζίτζι Μπουφόν και όταν δεν φόραγε η Γιούβε τη ροζ τη φανέλα, εντάξει. Ο Τζίτζι Μπουφόν έβγαινε σαν κουφετάκι. Εντάξει, ναι. Σαν ένα δίμετρο κουφετάκι. Ναι, ναι, και κανείς δεν είπε ποτέ. Ναι, και κανείς δεν είπε ποτέ τον Ντιντί, ας πούμε, τον Μπουφόν. Δηλαδή δεν τόλμησε να πει. Όλοι λέγαμε respect στον Μπουφόν, είσαι ψυχάρα, είσαι τερματοφυλακάρα. Κάτι εκεί πέρα, ας πούμε, λίγο φασιστικά του παρελθόντος τα βάλαμε κατά το χαλί. Λίγο φασιστικά. Λίγο. Εντάξει. Ναι, λίγο τα βάλαμε κατά το χαλί του τύπου. Έλα, μωρέ, τώρα ποιο θα θυμάται εκεί τώρα με το 88, το αυτό και τα λοιπά. Δεν ξέρεις. Αυτό είναι κάτι που δεν το παραδέχτηκε, σου θυμίζω, ο Μπουφόν. Ναι. Ποτέ. Εντάξει. Το διάλεξε ως αριθμό μία χρονιά. Του την είπανε πριν ξεκινήσει χρονιά, ναι, και το άλλαξε. Αυτό. Πέραν αυτού, έχει κάτι σκιούλες στο παρελθόν, κάτι πραγματάκια που έχει πει και έχει ένα κάτι της τώρα. Τι εννοείς? Έχει μια σχέση, ας έχουμε πούμε. Κάδρα Μουσολίνη στο σπίτι, τι εννοείς? Δεν ξέρω τώρα αν έχει κάδρο του Μουσολίνη ή της εγγονής Μουσολίνη που ήταν και έπαιζε και μπάλα η εγγονή Μουσολίνη. Ήτανε, Μουσολίνη ήτανε... Τώρα εδώ που τα λέμε, δηλαδή ζήτω δημοκρατία, δηλαδή, ναι, αλλά μάγκα μου τώρα. Εντάξει, ας πούμε, δηλαδή ένα... Έπαιζε μπάλα εκεί πέρα. Δηλαδή... Ένα φασιστικό χαιρετισμό τον έριχνες, ας πούμε. Ναι, εννοώ, έτσι. Ναι, ναι, οπωσδήποτε, δηλαδή. Για, έτσι, για το σχόριο. Έτσι, έτσι, μια... ναι. Ναι, αλλά ξέρεις, μετά από αυτή την πολιτική τοποθέτηση θα ξαναγυρίσουμε, ναι, στα ποδοσφαιρικά. Εντάξει, τέλος πάντων. Καιρός που φοράγε δεν είναι ποτέ κανένας. Το θέμα είναι με τους τερματοφύλακες. Ναι. Οι τερματοφύλακες φοράγαν πάντα. Εξαπανέκαθεν. Ναι. Από τη δεκαετία του 60 και μετά, ναι, δεν λέω τώρα 1890, ναι, ας πούμε, και τα λοιπά, ναι, ναι, η φανέλα τροματοφύλακα πάντα διέφερε. Ωραία. Και είχε και χρώματα λίγο χτυπητά. Έχουμε περάσει τις εποχές Χόρχε Κάμπος. Έχουν γίνει έρευνες εντωμεταξύ που λέει ποιο χρώμα τροματοφύλακα, ναι, ερεθίζει τους επιθετικούς. Ναι, ποιο χρώμα φανέλα τροματοφύλακα, ναι, εννοείς, γιατί αυτή τη στιγμή κάνεις κάποια ρατσιστικά σχόλια στα οποία εγώ δεν θα συμφωνήσω. Με ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ politically correct. Ναι. Με ξέρεις αυτό το πράγμα, δηλαδή, ναι, είναι πράγμα που με χαρακτηρίζει. Δεν θα τολμούσα ποτέ. Χρώμα φανέλα τροματοφύλακα. Λοιπόν, πιο ερεθίζει, ναι, ποδοσφαιρικά πάντα μιλώντας, και πιο, ας πούμε, λίγο κατευνάζει τα πάθη. Σωστό. Ξέρω εγώ, το πράσινο αυτό και το κόκκινο το άλλο και τα λοιπά. Και γι' αυτό έρχεσαι και σε κάποια φάση και τα δικολόρια και τα τρικολόρια, ναι, και παίζαν και διάφορα πράγματα με αφηρημένα σχέδια πάνω, ναι, ναι, τύπου ρόμβι και διάφορα, ναι, ναι, τέτοια. Λοιπόν, στη φανέλα του τροματοφύλακα, λοιπόν, ναι, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, ότι ήταν, ρε παιδί μου, παράδοση. Ας πούμε ότι υπήρχε μία τροποντινά παράδοση. Ναι. Αλλά αυτό το πράγμα στο οποίο έχουμε καταλήξει δεν έχει σχέση με τις φανέλες του τροματοφύλακα. Δηλαδή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που είχαμε στις φανέλες του τροματοφύλακα και το πρόσωπο το αντιμετωπίζαμε λίγο ως folklore. Ναι. Γιατί ήταν και λίγο folklore, όσο να είναι. Δηλαδή, Χόρχε Κάμπος, όσοι θυμάστε, ήταν folklore. Ναι. Αλλά ο Χόρχε Κάμπος μπορεί να βάλει ό,τι γουστάρει και να πάει. Α, εννοείται. Δηλαδή, αν θέλει να βάλει, ας πούμε, το μπλουζάκι, το δικτυωτό του Γκαρδέλη, μπορεί να πάει να το βάλει και να πούνε τι ωραίο που είναι. Έτσι. Δείχνει πάνω του. Αν θέλει να βάλει το ολόσωμο, ας πούμε, του Βουτσάκι να βγει να πάει να παίξει, θα μπορούσε επίση να το γιατί κάνει. Είναι Χόρχε Κάμπος. Ναι, ναι, ακριβώς, γιατί είναι ο Χόρχε Κάμπος. Δηλαδή, λοιπόν, πέντε άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό σε τερματοφύλακε που μπορούν να φορέσουν ότι γουστάρουν. Για πε. Ξέρω εγώ, ο Κύραλι. Μπορεί να βάλει ό,τι πιτζάμα θέλει και να πάει. Ναι. Ό,τι πιτζάμα θέλει. Θα μπορούσε να βάλει άλλη μια πιτζάμα στο κεφάλι και να πει. Ναι, με σκούφο ύπνου μπορούσε να πηγαίνει, α πούμε. Ναι. Δηλαδή, με σκούφο ύπνου. Για να είναι πολύ ωραίο, α πούμε. Είσαι trend setter. Με το φουντάκι αυτό που παίζει. Αυτό όχι σκέτο. Δηλαδή, με μακρύ, με φουντάκι κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ο άνθρωπο που έκανε μόδα τη σκελέα στο τέρμα μπορεί να κάνει ότι γουστάρει. Σου λέω πέντε άλλα. Δηλαδή, άμα κάτσει να δει πέντε τερματοφύλακε είναι. Όχι γκίτα. Ναι, όχι καλά, όχι γκίτα, εντάξει. Λέμε τώρα έναν τρίτο, α πούμε. Ο Τσεχ. Με κράνος μηχανής, άμα θέλει να πάει, με κράνος μηχανής θα πάει. Ναι, σωστό. Πλέον, δηλαδή το έχει κατακτήσει αυτό το δικαίωμα. Και αν μου επιτρέπεις, ναι, αν μου επιτρέπεις, για να βάλω και μια πινελιά από το ελληνικό παρελθόν, mm-hmm, μέσα, και παρότι δεν το έκανε, ο ίδιος ο Αθαμπούρς το κάνει, και ο Άκης Οπινιώτης. Respect, και ο Άκης Οπινιώτης. Τώρα αγγίζει σειρά όσια του τόπου. Το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν. Και ο Κωνσταντζο επίσης, έτσι. Ναι. Θα μπορούσε να ότι γουστάρει. Και ο Κωνσταντζο, ναι, προφανώς. Δηλαδή, στους πέντε, ας πούμε, είναι ο έκτος με κάποιο τρόπο που παρεχώθηκε σαν. Ναι, έτσι. Λοιπόν, οπότε με λίγα λόγια, στους τερματοφύλακες, okay, το είχαμε, ρε παιδί μου, κάπως συνηθίσει. Αλλά εδώ πέρα έγινε, πώς το λένε, επιδημία πανόλης. Ναι. Έτσι.
Ξεκινήσαμε τις ιστορίες, ξεκινήσαμε τα πορτοκαλιά στην αρχή, ναι. Να σου λίγο μοβ, να σου λίγο λαχανί και πλάγωσε μετά το ροζ. Τι κακό έχει και το ροζ. Πάρε ροζ, πάρε ροζ, πάρε ροζ, πάρε ροζ. Είναι αδερφίστικο το ροζ. Δεν είναι το τι θέμα είναι, αν είναι αδερφίστικο. Είναι γυναικωτό. Όχι, δεν είναι τι θέμα. Είναι. Δεν είναι θέμα μπρουταλοσύνης. Άρα. Δεν είναι θέμα μπρουταλοσύνης. Αισθητικής, σου χαλάει το μάτι. Είναι θέμα αισθητικής. Σου τζιλώνει το μάτι, τι γίνεται. Είναι θέμα αισθητικής και είναι θέμα βιασμού, αν θες, της κλασικής ποδοσφαιρικής παράδοσης. Δηλαδή. Θα σου εξηγήσω τι εννοώ αυτή. Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Περιμένω να μου πεις πώς βιάζεται η ποδοσφαιρική παράδοση σε έναν κόσμο που φοράνε ροζ παπούτσια, κάνουν τα μαλλιά τους ό,τι αηδία μπορεί να φανταστεί. Μαζί σου, ναι. Μα εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί καταλήγουμε στη μπλούζα του έρμου τερματοφύλακα. Του έρμου τερματοφύλακα. Όχι τερματοφύλακα. Α, γενικά, την μπλούζα. Την μπλούζα, ναι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι ενώ το hardcore κοινό του ποδοσφαίρου είναι άνω των 30. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος, τα ποδοσφαιρικά δηλαδή προϊόντα, είναι φτιαγμένα για τους κάτω των 30. Γιατί είναι άνω των 30 ο hardcore? Γιατί ρε φίλε έχουν και λίγο μνήμες, εν πάση περιπτώσει. Και. Τι εννοείς και. Τι θα πει έχουν μνήμες? Όπα κάθε άλλο 18 χρόνια βλέπει μπάλα. Γιατί πρέπει να ξέρει τι έχει γίνει πριν από 20 χρόνια? Θέλω να πω γιατί πρέπει να ξέρει. Βλέπει, καταναλώνει, αγοράζει μετά την εμφάνιση της ομάδας που του αρέσει. Ναι. Και είναι. Πρώτος μάγκας. Γιατί πρέπει να έχει? Τι ρατσισμός είναι αυτός δηλαδή? Εντάξει, όχι, δεν είναι ρατσισμός. Τέλος πάντων, μπάσε ρε τόσο. Πες παρόλα αυτά για τις φανέλες αυτές που σε εκνευρίζουν. Όχι παιδί μου, αυτό το πράγμα είναι ότι είναι μια μόδα της τελευταίας 15ετίας. Είναι ένα πράγμα το οποίο έγινε συντεταγμένα. Ναι. Απολύτως συντεταγμένα. Ναι. Αν ρωτήσετε τους επικεφαλείς στα εμπορικά τμήματα των ομάδων, θα σου πούνε ότι αυτοί που μας δίνουν, γιατί δεν αποφασίζουν και μόνοι τους, αυτοί έτσι όπως ξέρουμε, αν δεν το ξέρατε στο μάθετε τώρα, δεν αποφασίζουν μόνοι τους για το τι χρώμα φανέλες θα βγάλουν, έτσι. Οι εταιρείες που τους δίνουν τους προτείνουν τα χρώματα κατά βάση. Κρατάνε τα χρώματα της ομάδας όπως καλά, εννοείται, τα παραδοσιακά. Και αλλά, η δεύτερη, τρίτη εμφάνιση είναι. Μπράβο, γιατί εκεί μέσα μπαίνει το εμπορικό κριτήριο. Ναι. Λοιπόν, και στο εμπορικό κριτήριο λοιπόν έχουν δει η σοφία εκεί της Adidas, της Nike, όλων των μεγάλων εταιριών που δίνουν τις ομάδες, ότι αυτά τα χρωματάκια είναι καλύτερα. Γιατί μπορούμε να πιάσουμε ένα κοινό το οποίο παραδοσιακά δεν ήταν ποτέ κλασικό πελατειακό ποδοσφαιρικό κοινό. Δηλαδή γυναίκες, παιδιά. Και ανθρώπους που βγάζουν τα φρύδια τους. Μπράβο. Επίσης, για να συμπληρώσουμε, τους οποίους περιβάλλουμε πάντα με πολύ αγάπη, δεν το συζητάμε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως, μια που θίξεις αυτό το θέμα. Ναι, να το θίξεις κι εσύ. Μας ενοχλεί περισσότερο η ροζ εμφάνιση οποιαδήποτε ομάδας, είτε είναι η πρώτη, είτε η δεύτερη, τρίτη εμφάνιση. Ή μας ενοχλεί περισσότερο εκείνο το εμετικό φενιστινλί χρώμα που είχε βγάλει η Μπαρτσελόνα. Το οποίο βεβαίως δεν είναι ροζ, αλλά ήταν εμετικό. Όχι, το φενιστινλί ήταν τραγικό. Δηλαδή, είσαι η Μπαρτσελόνα και βγάζεις χρώμα που είναι στα σαν το σωληνέρα της φενιστήλ. Όχι. Ήταν τραγικό. Βάλε τσερότο αν έχει χουνούπια εκεί. Δηλαδή, θα φενιστινλί χρώμα. Και είσαι η Μπαρτσελόνα και η εικόνα σου ταξιδεύει στα πέρατα του γαλαξία, α πούμε. Εντάξει, ήταν τραγικό. Ήταν τραγικό. Και μας πειράζει το ροζ. Χίλιες φορές ροζ. Ο Μπουσκέτς με ροζ φανέλα, χίλιες φορές. Χίλιες φορές. Μα αναφέρεται σακούλα. Αρχίζω και νιώθω. Χίλιες φορές. Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή αυτή η ιστορία δεν έχει να κάνει μόνο με τις φανέλες, έχει να κάνει και με τα παπούτσια. Γιατί τα παπούτσια είναι η άλλη μεγάλη πληγή. Ναι. Έτσι. Μεγάλη πληγή. Δηλαδή τα παπούτσια πια. Οι παλιότεροι θυμάστε. Adidas, κλασικά άσπρα μαύρα ρε φίλε και τάγκο. Μπάλα, τέλος. Ναι. Αυτά ήταν. Λοιπόν, και τώρα βλέπεις τους παίκτες και παρατάσσονται. Και είναι ουράνιο τόξο από κάτω. Ναι. Ας πούμε. Εγώ θέλω να πω, χωρίς να είμαι συντηρητικός όπως ξέρεις, ότι δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Θέλουμε την ομοιομορφία στις φανέλες και στα σορτσάκια για όλους τους παίχτες. Αυτό ότι μπορεί ο καθένας να φοράει ό,τι χρώμα παπούτσι θέλει, ας πούμε, γιατί είναι ο χορηγός ομάδας ή ο προσωπικός του χορηγός, λίγο μας το χαλάει. Δεν είναι ωραίο. Ειδικά τώρα που έχουν βγει και αυτά τα κακέκτυπα των παλιών μπασκετικών ημιμπότων. Ναι. Τα οποία δηλαδή είναι και χάλια. Ναι. Είναι και χάλια, δεν ξέρω αν βοηθάνε τους παίκτες. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω όλα αυτά λοιπόν, βάλτε τα μαζί. Τι είναι θέμα εικόνας. Αυτό τους μεγαλύτερους τους πονάει. Ναι. Δηλαδή έχεις μια εικόνα του ποδοσφαίρου. Όχι ρε παιδί μου, αυτό σου λέω αντρίλα, δεν είναι θέμα αντρίλας. Ναι. Έχεις μια εικόνα του ρε φίλε, να οι ομάδες. Ο μεγαλύτερος πολύ σωστά είπες. Ο 18χρονος δεν είχε καμία εικόνα. Ναι, αυτό σου καμία εικόνα, όλο το βλέπει. Γιούχου! Δηλαδή είναι γιούχου. Από την άλλη μεριά, ποιος θα πάει να ψωνίσει φανέλα, ο 50χρονος ή ο 18χρονος. Ο 18χρονος. Άρα, ο 18χρονος. Μα γι' αυτό σου λέω. Είναι πολύ για αυτούς φτιάχτηκαν αυτό το εξηγώ. Για αυτούς φτιάχτηκαν, αλλά όσο να είναι, στο μυαλό των μεγαλύτερων και πρακτικά δεν.
χάνεται, ρε παιδί μου, ένα κομμάτι το οποίο υπήρχε. Δεν ξέρω, θες να το πεις τώρα ρετρολαγνία, ναι. Θες να το πεις, ξέρω εγώ, ασπρόμαυρες αναμνήσεις. Πες το όπως θες. Ναι. Αλλά χάνεται, χάθηκε, πέθανε. Ναι. Πέθανε, ρε παιδί μου, ψόφισε αυτό. Και κάθε ροζ φανέλα που βγαίνει, συντείνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάθε λαχανή παπούτσι με μοβ σήμα. Ξέρεις, είναι ένα ακόμα καρφί στο σταυρό μας. Εντάξει, εγώ σου λέω προσωπικά δεν με ενοχλεί η λαχανή φανέλα ή ροζ φανέλα ή οτιδήποτε άλλο, εφόσον είναι κάτι που το φοράει όλη η ομάδα. Αν ας πούμε φοράγανε αντίστοιχο παρδαλό, παπούτσι τέτοιο, θα ήθελα να το φοράνε όλοι. Δηλαδή θα ήθελα την ομοιομορφία να υπάρχει σε όλη την ομάδα. Να. Να φοράνε όλοι τα ίδια παρδαλά, παπούτσια, αλλά όλοι. Αυτή η εικόνα που ο καθένας έχει το παπούτσι του, λίγο μου χαλάει την εικόνα, ας πούμε. Και ξέρεις, πια αυτό, τι παπούτσι θα έχουμε και να κάνουμε κοντινό στο παπούτσι του Νεϊμάρ και να κάνουμε φωτεινό. Δεν μπήκα καν σε αυτό, ναι, το δηλαδή, θέμα, αυτό έτσι. Το δεν μπήκα, ναι, καν στο θέμα αυτό. Που έχει πάνω το όνομά του, που έχει πάνω τη φάτσα του, που έχει πάνω το τέτοιο και τι συμβολίζει το παπούτσι. Και χαιστήκαμε τι συμβολίζει. Ένα παπούτσι είναι. Ένα παπούτσι που πατάει κάτω και κλωτσάει την μπάλα. Τι να συμβολίζει. Και αυτό και έχει αυτή την ιδιότητα. Το παπούτσι είναι. Τι ιδιότητα έχει να κάνει μουσακά. Ένα παπούτσι είναι. Ωραία, προστατεύει το πόδι από εκεί. Ναι, άμα σου έρθει ο κατσαπλιάς ο αμυντικός και σου χώσει τις τάπες στη σάρκα, θα σου πω εγώ το παπούτσι τι προστατεύει. Τι τίποτα δεν προστατεύει, κατά προστατεύει. Ένα παπούτσι. Είναι μεγάλες αλήθειες αυτές. Και επειδή μπορεί να υπάρχει πάντα διχογνωμία πάνω σε αυτό το θέμα, εγώ απλώς σας καλώ να σκεφτείτε το εξής. Δεν σας λέω για τις εικόνες των τωρινών ποδοσφαιριστών. Ναι. Δεν θα σας πω αν για παράδειγμα. Φανταζόσασταν ή σκεφτόσασταν τον Νεϊμάρ με μία απλή μονόχρωμη φανέλα, ένα απλό μονόχρωμο σορτσάκι, ένα ξέρω ίσιο μαλλί, ναι, όχι βαμμένο καστανόξανθο και ένα κλασικό ασπρόμαυρο παπούτσι Αντίντας, αν θα σας ενέπνεε μεγαλύτερο σεβασμό ή όχι. Αλλά θα σας το πω ανάποδα. Όχι μόνο αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω και θα το κάνω όπως ξέρεις κάθε φορά που έχω την ανάγκη να το κάνω. Όταν έκοψε κάποια φάση τα μαλλιά του ο Νεϊμάρ πριν μερικούς μήνες, έγινε χαμός. Ναι. Δηλαδή πέσανε οι χωροί και του λέγανε τι έκανες τώρα, γούρεψε το λοφιό. Δηλαδή μπορεί να είσαι λιγότερο γελίος, αλλά γελίος πουλάς μια χαρά. Δηλαδή σε θέλουμε γελίο. Βεβαίως. Γιατί βλέπουν τη γελιότητά σου, οι υπόλοιποι γελοί που θέλουν να σου μοιάσουνε, βάφουν ένα τσουλούφι πάνω και σου λέει είμαι ο Νεϊμάρ. Με βλέπεις εδώ πέρα τώρα. Αν είχα καλό μάνατζερ τώρα, θα πήγα Μπαρτσελόνα. Και ουσιαστικά οι χορηγοί τι κάνουνε, πρημοδοτούν τη γελιότητα. Δηλαδή ο άνθρωπος να γίνει σοβαρός, σου λέει παιδί, εντάξει, ήμουν τόσο καιρό ένας γελίος, οπτικά εννοώ. Κάποια στιγμή μεγαλώνω τώρα, αρχηγός, Εθνική Βραζιλία, Μπαρτσελόνα, ορίμασα. Να το κόψω αυτό το πράγμα. Όχι, φίλε μου, θα είσαι γελίος. Εμείς δεν σε πουλάμε έτσι. Όχι. Σε πουλάμε αλλιώς. Κάνω ό,τι θες με την μπάλα, αλλά φρόντισε να είσαι αρκούντος γελίος για να πουλάμε με τη γελιότητά σου αθλητικά είδη. Ακριβώς. Είναι αυτό το πράγμα. Ακριβώς όπως το είπες. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Έχω απλώς να θέσω τον εξής προβληματισμό για το τέλος. Ναι. Σκεφτείτε τον Ντιέγκο. Ναι. Σήμερα. Δηλαδή τον Ντιέγκο, ο οποίος θα ήταν ο Ντιέγκο και θα τον είχαν βάλει να κάνει τι. Ξέρω εγώ. Όχι, να κουρευτεί δεν θα τον είχαν βάλει. Θα το άφηνε το μαλλί του. Σίγουρα. Ναι. Τον είχαν βάλει ενδεχομένως να χάσει μερικά κιλά γιατί δεν θα μπορούσε να παίξει. Δεν ξέρω αν θα. Πώς το λένε, ο Ντιέγκο σήμερα, αν θα ήταν επαναστάτης ή αν θα. Άλλο θέλω να πω για την εικόνα. Για την εικόνα μιλάω. Ναι. Σκεφτείτε τον λοιπόν με. Φέτες σκυλιακούς. Ροζ φανέλα. Ναι. Ναι, ξέρω εγώ, ένα μπλε σορτσάκι και ένα παπούτσι κίτρινο, ξέρω εγώ, ημίμποτο με τζιτζική σήμα πάνω. Ναι. Τι είναι το τζιτζική σήμα? Ένα σήμα σε χρώμα τζιτζική. Ποιο είναι το χρώμα τζιτζική, θα μου πεις. Δεν ξέρω. Αυτά θα ξέρουν οι γυναίκες. Εγώ απλά να παράγω. Να ξέρεις, ωστόσο. Όχι. Εντάξει, διότι θέλω να σου πω, επειδή στη ζωή μας μπήκε προσφάτως. Όχι. Δυστυχώς μπήκε στη ζωή μας προσφάτως. Δυστυχώς. Ναι, ναι. Το πετρόλ Γοργονέ. Ορίστε. Μπήκε στη ζωή μας το πετρόλ Γοργονέ. Στη ζωή σου μπήκε στη ζωή μας από τότε. Στη δική μου τη ζωή δεν μπήκε το πετρόλ Γοργονέ. Δεν μπήκε γιατί ήσουν στα υψίπεδα των Ιωαννίνων πάνω. Αυτοεξόριστος. Όχι. Όχι, όχι. Εκεί αυτά τα κακά μαντάτα δεν φτάνουν. Υπάρχει ένα φίλτρο. Αυτό είναι που λέει, αυτό που λες είναι αλήθεια. Ναι. Εδώ πέρα, ας πούμε, που ξαναγύρισες, ναι, θα δεις στο ότι κλινών, στο ναι, κλινών. Ότι ναι, το πετρόλ Γοργονέ, ναι,
είναι κάτι το οποίο θα το πιάσουν οι κεραίες σου. Ωραία, συγγνώμη τώρα. Μην με ρωτήσει τι είναι το Πετρόβο Χωνέ. Θα συγγνώμη. Ένα μόνο πράγμα. Θα πάρουμε τηλέφωνο τη Μέρη τη Σινατσάκη, η οποία είχε βγάλει μια φωτογραφία στο Instagram, δεν ξέρω πού, και φόραγε κάτι το οποίο χαρακτήρισε Πετρόλ Γοργονέ. Αρχίζουν και με τρομάζουν. Στο site του Sport FM τα βάζουν αυτά, δεν κατάλαβα δηλαδή. Και με τρομάζουν όμως αυτά που λες. Τι να σου κάνω εγώ. Μάλιστα. Θα παραπονάς τον κύριο Ράλι, ποιο είναι που βάζει την κυρία Σινατσάκη με τα Πετρόλ Γοργονέ. Εμένα. Εντάξει, δεν είναι νέο δηλαδή αυτό, γιατί να με το βάλει, δεν κατάλαβα. Δεν είναι η είδηση τη μέρα. Δεν είναι καυτή είδηση. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, τι έβαλε η κυρία Σινατσάκη, ότι φοράει κάτι που είναι Πετρόλ Γοργονέ. Ναι. Δηλαδή το έγραψε αυτό. Φυσικά. Έγραψε καλημέρα σα, φίλε μου. Ξέρω εγώ, αυτό που φοράει είναι το Πετρόλ Γοργονέ. Είναι χρώμα Πετρόλ Γοργονέ. Μάλιστα. Οπότε μην μου λες για τζιτζική. Εδώ υπάρχει το Πετρόλ Γοργονέ. Και υπάρχουν και άλλα Γοργονέ. Το Πετρόλ Γοργονέ είναι. Έχει ουρά. Προσπαθεί να παγιδεύσει τώρα. Προσπαθεί να μείνει στην παγίδα. Ξέρεις ότι είμαι αρκετά παλιό για να αποφύγω σε το πιέσει. Θες να απαντήσω, να εκτεθώ. Και να ήξερα την απάντηση που δεν την ξέρω. Να στον παλιό. Να την την έλεγα. Να στον παλιό. Ναι. Αν ανοίξω Hans Christian Andersen. Ναι. Και κάτσω να διαβάσω. Θα βρω μέσα στο ομώνυμο παραμύθι να αναφέρει τη μικρή Γοργόνα ως Πετρόλ κάπου. Όχι. Άρα ο Hans Christian Andersen δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι φίλος Μέρη Σινατσάκη. Δεν είναι φίλος Μέρη Σινατσάκη. Όχι. Μάλιστα. Ούτε του Θέμη Γιωργαντά. Το χρώμα αυτό. Α, παιδιά, να μην ξεχνάμε μέρα θετικής ενέργειας μεθαύριο, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Θέλω να είμαστε όλοι εκεί. Αυτό. Γιάννη μου, για μας. Για μας είναι κάθε μέρα. Είναι κάθε μέρα όταν τον βλέπουμε, εννοείς. Είναι κάθε μέρα. Είναι κάθε μέρα. Σκεφτόμαστε. Ναι. Όταν το σκεφτόμαστε. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά κυρίως όταν τον βλέπουμε, γιατί πεταρίζουν τα μάτια μας. Υπάρχει μέρα που δεν τον βλέπουμε. Δηλαδή, υπάρχει μέρα που κάνουμε μαύρα μάτια να τον δούμε. Όχι. Γιατί γίνεται αυτό, όχι. Γιατί μάτια του Θέμη που δεν βλέπονται, ναι, δεν είναι ο αναγνωσμός. Βεβαίως. Βεβαίως. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Αλλά μην νομίζετε ότι τον βλεφαριάζουμε, δηλαδή όταν λέμε τέτοια πράγματα. Όχι. Έτσι απλώς λέμε ότι τυχαίνει και τον βλέπουμε. Ναι. Και όταν τον βλέπουμε, κάνουμε ματάκια, ας πούμε. Ναι, έτσι, πονηρά, κάνουμε ματάκια. Όχι τίποτα περισσότερο. Ναι. Εδώ πέρα φίλοι. Αν τα μαλλιά τη είχε στο Πετρόλ Γοργονέ, ακόμα χειρότερα. Δεν ξέρω αν του χαρακτηρίζω φίλου του. Ναι, δηλαδή καρφωθήκατε τώρα, α πούμε. Ναι. Δηλαδή, είδατε το τυράκι. Διαφορετική. Είναι ναι. Έξι διαφορετικοί. Είδατε το τυράκι και δεν είδατε φάκα. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, εσεί οι έξι σα ευχαριστώ πολύ. Θα μοιράσουμε πλοκ. Ναι. Δηλαδή, ναι. Με κάποιο τρόπο πρέπει να ρίξουμε πλοκ. Θα παίξει πλοκ στο. Στη φόρμα μηνυμάτων. Μάλιστα. Μαλί. Πετρόλ Γοργονέ λοιπόν είναι το μαλί. Μάλιστα. Δεν θέλω να τολμήσω να ρωτήσω, γιατί κάποιος από εσάς θα ξέρει τι είναι το Πετρόλ Γοργονέ. Όχι, εσείς λοιπόν που έχετε στείλει 6, mm-hmm. τουλάχιστον 6 που βλέπω εδώ πέρα, ναι. Εξηγήστε μας και τι είναι το Πετρόλ Γοργονέ. Ναι. Δηλαδή, σε σχέση με εξηγήστε τα 4... σε λιγότερες από 50 λέξεις. Όχι, και σε σχέση με τα 4 βασικά χρώματα που οφείλει να ξέρει ένας άντρας, ναι. Άντε 5. Βαριά. Ναι, βγάζω το άσπρο και το μαύρο. Εντάξει, δεν χρώματα ναι, αυτά, ναι, 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 ναι. Σε σχέση με τα χρώματα που γνωρίζουμε, ξέρω το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο, το κόκκινο, αυτά τα βασικά χρώματα, mm-hmm. που φέρνει πιο κοντά. Με απλά λόγια όμως, δεν θέλουμε δηλαδή τώρα απλά πράγματα. Σωστά. Ξέρω εγώ, μοιάζει με ανοιχτό μπλε, λέω για παράδειγμα. Ναι. Μοιάζει με. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει κάποιο αντικείμενο πολύ γνωστό, το χρώμα του οποίου να προσυδειάζει στο Πετρόλ Γοργονέ, πείτε μας είναι σαν το χρώμα αυτού. Για ναι. να, θα μας βοηθήσει ναι, επίσης ναι, ναι. και αυτό. Γνωστό πράγμα όμως. Πολύ γνωστό ναι. όμως. Ξέρω, μοιάζει το... εγώ με το χρώμα του αγάλματος ελευθερίας, ναι. λέω τώρα ένα παράδειγμα. Ξέρω εγώ με το χρώμα το μπλουζάκι που φοράει ο Θέμης Γιωργαντάς προχθές. Ναι. Μην είναι κάτι όχι. μόνο για ρέκτες. Ναι. Λοιπόν. Το φορά για να μην το πιάσει το κακό το μάτι. Στείλτε μας παρακαλώ πολύ. Μια ενημέρωση να ξέρουμε. Λοιπόν. Αυτά με τις φανέλες και τις μπανέλες ναι. και οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει. Απλώς ήθελα έτσι να το. Λοιπόν, το Πετρόλ Γοργονέ είναι αυτό που στο χωριό μου λένε πράσινο. Δεν το λέμε Πετρόλ. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν πρέπει είναι. Να είναι κάποια απόχρωση του πράσινου, φαντάζομαι. Όχι. Πράσινο μπλε, λέει κάποιος. Μας κινήσατε το ενδιαφέρον και κουκλάραμε και καλά. Ναι, και καλά. Και καλά. Και κουκλάρατε. Μεταξύ πράσινου και μπλε, ναι. Παίζει πολύ. Να πάρουμε το ζώο σγκαλί για το Πετρόλ Γοργονέ. Κανονικά ναι. Σωστό. Κανονικά ναι. Αλλά να μην τα βλέπουμε εμείς αυτά.
Ο Λος Γκάλι θα μας έστειλε φωτογραφία του με outfit πετρολογοργών. Αυτή είναι η διαφορά. Που τον ζαχαρώναν και δεν τον πήραν να τα βλέπουν αυτά. Ναι. Μας θα λέτε εμάς να πάρετε ως Γκάλι. Κάνετε παράπονα σας στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, όλους αυτούς που φτάσαν μια ανάσα από τον Ζώο τον Γκάλι, από τον Γιώργο τον Γκαλίτσιο και δεν τον απέκτησαν. Μην τα λέτε σε εμάς. Έχει διάφορες αποχρώσεις ανάλογα με τα οκτάνια. Μάλιστα. Εμπεριστατωμένο. Μπλε πράσινο, κάτι ανάμεσα σε Νουδού και Πασόκ. Φέρνει κάτι σε σακάκι Παπαμιμίκου. Να. Τώρα είστε ωραίοι. Τώρα είστε καλοί. Μας βοηθάτε. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα, στο σακάκι του κυρίου Παπαμιμίκου. Έλεος, ένα Google Search κάναμε και βιώνουμε κοινωνικό αποκλεισμό. Όχι, δεν βιώνετε γι' αυτό. Δεν βιώνετε γι' αυτό. Βιώνετε και ξέρετε γιατί βιώνετε. Όχι γι' αυτό. Γιατί είχατε δει κάτι και αμέσως το και δεν κάνατε Google Search. Αφήστε τώρα τα Google Search. Ναι. Τα έχετε και τις έχετε κρατήσει στην cash memory αυτές τις ειδήσεις. Ναι. Ελάτε τώρα. Μεταξύ μας είμαστε τώρα, για όνομα. Λοιπόν. Μας βάζω και χέρι, λέει. Ανοιχτό Σιέλο, ρε, δεν ξέρετε. Όχι, δεν ξέρουμε. Ναι, μοιάζει με μελανιά από τσιμπιά ξινής στο μπράτσο. Περίμενε τώρα. Μελανιά φρέσκια ή μελανιά μετά από λίγες ώρες που αρχίζει και παίρνει ένα χρώμα περίεργο. Μετά από λίγες ώρες. Λογικά έτσι στην αρχή είναι μπορδοροδοκόκκινη και μετά αρχίζει και, και πετρολογοργονίζει. Ναι. Μάστιγα. Μάστιγα. Παναγιώτη Ρήλο, ξέρεις το πετρόλ γοργονέ, εσύ που είσαι trendy αγόρι, που είσαι trendsetter. Είναι χρώμα. Ευχαριστούμε που πηγαίνεις. Γεια σου. Γεια σου. Έδωσες τι απάντησε όμως, το βλέπεις. Εντάξει. Το βλέπει, είναι άντρας, φίλε. Είναι άντρας, από μένα, είναι παντελονάτος. Μόνο σε χρώμα θα το βλέπεις. Εντάξει. Εντάξει. Τι να πω. Τι να πω πραγματικά, δηλαδή. Που έχουμε καταντήσει, κυρίες και κύριοι. Πετρόλ γοργονέ θα γίνει το μαλλί του Νεϊμάρ αν το πετάξω Καραμαγκά. Ναι, μου κάνει αυτή. Αλήθεια, και πιθανότατα θα μιλάει κιόλας. Για να το πετάξει Καραμαγκά. Λέγοντας Καραμαγκά, όπως πηγαίνει στην Εθνική, ρε παιδί, με κατεύθυνση στο ρεύμα προς Κόρινθο, ναι. Αριστερά είναι η θάλασσα με τα ναυπηγεία, ναι, κτλ. Δεξιά έχεις αυτή τη λίμνη που υπάρχει, σαν λίμνη, ναι, που ένα πράγμα. Ναι. Δεν είναι λίμνη ακριβώς. Είναι ένα πράγμα με νερό μέσα. Είναι ένα πράγμα που περιμένεις να βγει το κράκια. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, περνώντας και νιώθεις αυτές τις θεσπέσεις μυρωδιές. Ναι. Έτσι που περνάς και είναι, ρε παιδί μου, σαν να μπαίνει άνοιξη ένα πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Παράθυρα, βάζεις στη μύτη μπλούζα και περνάς από εκεί κτλ. Δεν έχεις αναρωτηθεί ποτέ. Γιατί εγώ το έχω αναρωτηθεί πολλές φορές, ναι, και τώρα μου το είπες, μου το θύμισες. Ναι. Ότι, ρε φίλε, να σταματήσω να πετάξω κάτι να δω, θα πέσει μέσα. Δηλαδή θα βουλιάξει, θα μείνει στην επιφάνεια. Το θέμα είναι. Δεν μπορεί τόσο πηχτή. Δεν έχω σταματήσει να δω σε αυτό το τα λιμνάζοντα ύδατα πως είναι. Ναι. Πάντα φανταζόμουν ότι κάτι μυθικό πρέπει να ζει μέσα. Εκεί. Ναι. Κάτι που τρέχει, σαν τον Κοντζίλα. Κάτι που τρέφεται με λίματα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε είναι από το ναυπηγείο που πηγαίνει εκεί πέρα, ξέρω εγώ, χημικά, χρώματα, ναι, ό,τι ναι, βάζουν, ναι, ναι, μέσα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι κάποιο τέρας που κάποιος δεν τα βγει και θα μας φάει όλους. Ναι. Εντάξει. Μπορεί να τα λιμνάζει τη πολιτική μα ζωή, Κώστα Βαϊμάκη. Και μπορεί να έχει φάει τα όνειρά μα, Γιάννη. Μπορεί να έχει φάει τα όνειρά μα. Τα οποία όμω δεν θα αργήσει. Θα έρθει ο καιρό που θα αναστηθούν. Αλλά γιατί έρχεται η ΔΕΘ. Εκεί που τα όνειρά μα ζωντανεύουν. Εκεί που τα όνειρα παίρνουν σάρκα και οστά στα λόγια. Έτσι ακριβώ. Εκεί που τα όνειρα συναντάνε τον αυλανισμό. Εκεί που τα όνειρα θεργεύουν. Εκεί που οι υποσχέσεις δεν γίνονται πράξεις. Εκεί που θα βρεθεί ο Πάνος ο Καμένος πέφτοντας και κάνοντας ρήψη με το αλεξίπτωτό του. Είναι αλήθεια. Γιατί αυτό. Γιατί με τόσες πουλάδες που έχει πάνω δεν φαντάζομαι να πάει κάπως αλλιώς. Όχι. Εσύ φόρεσε στολή τον ΟΙΚ, δεν ξέρω αν το είδες. Όχι, δεν το είδα. Φόρεσε στολή ΟΙΚ. Γράφει από εδώ Πάνος Καμένος και πέρα γράφει ΟΙΚ. Έγραφε Πάνος Καμένος, όχι Πι Καμένος. Πι Καμένος. Πέρασε και πού βλέπε, φίλε. Έξω. Ναι. Τέραχος Καμένος θα μπορούσε να το πει Καμένος. Ναι, σωστό. Σωστό. Θα μπορούσε να είναι Πε και Πε Καμένος. Ναι. Και από την άλλη είχε πουλάδες. Δεν είναι αν έχει πουλάδες. Είχε πάνω, έγραφε ΟΙΚ. Έγραφε ΟΙΚ. Μάλιστα. Δηλαδή, και λες, παιδί μου, οκ. Μπορούσε και φάει πολύ, έγραφε ΟΙΚ. Έγραφε ΟΙΚ όμως. Και λες, παιδί μου, ήξερα εγώ, έγραφε ΟΥΓ και το γάμα κάπου. Και λες, δεν είπε καθόλου τσίπα. Όχι. Όλο αυτό το καρναβαλίστικο, ας πούμε, που φοράει όλες τις στολές και μία ντύνεται ελεκτροδιστής, μία ντύνεται βατραχάνθρωπος, μία αεροπόρος. Πιστεύω συγκεκριμένα για τον Πάνο τον Καμένο ότι θα μπορούσε να βγει ακόμα και με στολή μπαλαρίνας αν ήταν για να μείνει στην κυβέρνηση. Ναι. Συγκεκριμένα. Ναι. Α, συγγνώμη, ναι, γιατί αργήσαμε και πρέπει να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπαίνουμε έτσι, σε αυτό. Μπαίνουμε όλοι μαζί. Έτσι. Μπαίνουμε, ναι. Κανονικά. Ναι. Λοιπόν, είναι εδώ στην παραμεστό, κολλάτε Proactive.
το γνωστό υγροπόσιμο κολαγόνο, το οποίο ενεργοποιεί τον οργανισμό ώστε να παράγει το δικό του κολαγόνο, επιτυχάνοντας έτσι την αναδόμηση του χόνδρου των αρθρώσεων, με συγχωρείτε, και την αναπλήρωση του κολαγόνου, εν πάση περιπτώσει, στο χώριο του δέρματος. Κατά τον επτά, σας λέω πολύ τεχνικά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι κάνει καλό γενικώς. Παίρνετε ένα καπάκι 20 ml ημερησίως, το πίνετε σκέτο, το αραιώνετε με νερό ή με τσάι. Φαίνεται μισή με μία ώρα πριν από το βραδινό ύπνο και περιμένετε κανονικά γενικώς να δείτε τι θα κάνετε. Κυκλοφορεί σε δύο γεύσεις, λεμόνι και φράουλα. Αυτά μέχρι εδώ. Πριν κλείσουμε, να πω απλά, λέει ένας φίλος, το πούμε γιατί θα χαθούν τα μηνύματα μετά. Ναι. Λέγεται λίμνη Κουμουνδούρου αυτή. Έχει μετατραπεί σε τοξικό βούρκο και οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν την κατάσταση μία αναστρέψη. Αυτή του ΣΥΡΙΖΑ! Κλείστε τον κύριο! Μα γιατί είναι μία αναστρέψη. Κλείστε τον κύριο! Κουμουνδούρου, έτσι. Λοιπόν, διακοπή, επιστρέφουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους και όλες. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM στους 94,6 και ακούτε την εκπομπή Fight Club. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 12. Ο Κώστας Κυριάκης βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Νερατζιάς και ο Σταύρος Χωματροθύμιος στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για μετά τις 12 είναι αυτά τα τηλέφωνα. Για τα μηνύματά σας μέσω κινητού γράφετε σούπερ, αφήνετε ένα διάστημα, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό 19400 με χρέωση 31 λεπτά του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Από εκεί και πέρα, μέσω του sportfm.gr πατάτε το Radio Live και εκεί ακούτε και στέλνετε τα μηνύματά σας online, διαδικτυακά και τσάμπα. Και βεβαίως, πέρα από όλα αυτά, υπάρχει πάντα το mail της εκπομπής, το παραδοσιακό mail της εκπομπής, ramagia05@yahoo.gr, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τα mail σας. Έχουμε μαζέψει ήδη πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Δεν έχουμε βρει ευκαιρία αυτές τις δύο πρώτες μέρες να διαβάσουμε πολλά από αυτά, αλλά μην ανησυχείτε, γιατί τα mail είναι εκεί και να είστε βέβαιοι ότι όσα είναι να διαβαστούν θα διαβαστούν, έστω και αν χρειαστεί, έστω και αν χρειαστούν κάποιες μέρες για αυτό το πράγμα. Τώρα για εκπομπές που ήδη ρωτάτε πολύ και ζητάτε, να ξέρετε, υπάρχει πάντα το forum του fightclub.gr, επίσης ενεργό, προοδευτική και εκπομπές. Και σε λίγο καιρό θα υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τρόποι, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος ανεβάζει μόνος κτλ. Σε λίγο καιρό θα υπάρχει πιθανότητα για κάτι πιο οργανωμένο, για το οποίο θα σας μιλήσουμε όταν έρθει η ώρα και η στιγμή. Είσαι έτοιμος να δεις αυτό που θες να δεις? Γιατί κάνουμε ρεπορτάζ. Ναι, δηλαδή, ακάματοι ρεπόρτερ θέλουν να ευχαριστήσουμε την Ελένα. Φυσικά και είμαι. Πάρε ένα πετρόλ γοργονέ λοιπόν για να μάθεις. Και τον χάσαμε. Κώστα Κυριάκη, δες και σε ένα πετρόλ γοργονέ. Νιώσε, μυρώσου. Μη γελάσαι παρακαλώ πολύ. Μη γελάσαι παρακαλώ πολύ, επειδή είσαι να πούμε άμμοδος. Αυτό είναι η Μέρη Συνατσάκη με τη λίμνη Κουμουνδούρου στα μαλλιά που μου δείξες. Αυτό το ξαναβλέπεις, ορίστε. Το ξαναβλέπεις. Πετρόλ γοργονέ. Βαγγέλης Νερατζίας, έχει σηκωθεί από το τζάμπι. Ήξερε όμως ο Βαγγέλης το πετρόλ γοργονέ. Άξι. Ο Βαγγέλης το ήξερε. Είναι, η λίμνη Κουμουνδούρου. Πολύ τίμιο άλλο να τα κάνει. Ναι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Λέει κάποιο, ισχυρίζεται ότι έχει κολυμπήσει στη λίμνη Κουμουνδούρου. Όχι, όχι, δεν όχι, όχι, φίλε μου, συγγνώμη. Όχι, δεν φίλε μου, παίζει. Συγγνώμη. Συγγνώμη κιόλα. Έτσι, εντάξει. Δεν τα λάθουμε τώρα. Ισχύει αυτό που μα έστειλε ο καλό μα φίλο ο Νίκο ο Μπόβολο. Από ναι. Ξέσπασμα Κωστέτσου για τη φούξια φανέλα της ΑΕΠ. Ναι, διότι είπε ο Βασίλειος Κωστέτσος. Ναι, ο Βασίλειος Κωστέτσος για σένα. Ο Βασίλειος. Αν θες να μιλάμε σε αυτήν την εκπομπή και να μην μαλώνουμε. Ο Σερ. Ο Σερ. Όχι, ο επιτιδευμένος. Ο Βασίλειος Κωστέτσος. Ο Μέγας Μόδιστρος. Αν δεν είσαι, ας πούμε, στο στενό κύκλο, να μπορείς να είσαι Βασίλη. Όχι, ούτε στο στενό κύκλο. Δεν ξέρω. Η μητέρα του και αν. Δεν ξέρω. Αν δεν είσαι, που δεν είσαι στενό κύκλο, θα το ήξερα. Βασίλειος για σένα. Θα πέθαινα για να είμαι, αλλά δεν είμαι. Εντάξει. Λοιπόν, Βασίλειος για σένα. Λοιπόν, ο Βασίλειος Κωστέτσος, λοιπόν, όπως μας στέλνει. Εσύ τον πρόδωσες, γιατί το έχει στείλει και σε mail και έχει στείλει και ψευδόνυμο, αλλά εσύ πρόδωσες ποιος είναι. Καλά, μπορεί να το έχει στείλει και άλλος άνθρωπος, δηλαδή. Αφού είναι. Όχι, ο ίδιος είναι. Άλλο λέω. Το συγγνώμη δημοσίευμα, δεν μπορεί να το έχει στείλει και κάποιος άλλος άνθρωπος. Ναι, μπορεί. Λοιπόν, είπε λοιπόν ο Βασίλειος Κωστέτσος. Περισσότερο μου θύμιζε διαφήμιση παπουτσιών της Nike η φούξια φανέλα με το λευκό σορτσάκι. Γιατί είναι και μπαλαδόφατσο ο Κωστέτσος και ξέρει τα θέλει κάποτε της Nike. Τα λέμε αυτά. Και δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται αυτή η εικόνα στην ιστορία της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν είναι ομάδα όπως οι υπόλοιπες, αλλά ένα ιστορικό σωματείο. Αυτά είπε ο Βασίλειος Κωστέτσος, όπως μας ενημερώνει ο καλός φίλος εκπομπής Γόγολος Τριάδης Κουνενάκης. Λοιπόν, πάμε να πούμε για το στοίχημα, γιατί το έχουμε λησμονήσει. Βέβαια.
τόση ώρα. Λοιπόν, κάτι τελικά τώρα δεν ξέρω αν σας τα πάνε πριν αυτά. Θα σας τα πω εγώ τον 8, εν πάση περιπτώσει. Πες τα, Ρωστάκι, πες τα. Βορμάτια Worms Astoria Waldorf 01 H. Το ημίχρονο 605 ήταν αυτό. 606 στην Bach 3R2 H το ημίχρονο. 607 Ταραγόρα Νομάθια Μέδεν Μέδεν. 608 Κβάρν Βέντενς Εσκυλστούνα 1-1 άσο στο ημίχρονο. 609 Μαλαμπάκενς Τζουργκάρντεν 0-3 διπλό. Μαλαμπάκενς ακούω. Ναι. 611 Πιτέα Βιτσζό 2-1 Χ το ημίχρονο. Και 28-94 Φορμεντέρα Χόγια Λόρκα. Ποιος το έχει παίξει αυτά τέλος πάντων. 2-2 διπλό το ημίχρονο. Και πάμε τώρα σε εξέλιξη. 614 Κάντιθ Λεβάντε 1-1. 615 Κλουζ Τάργο Μούρες 1-1. 616 Βέιλε Οντένσε 0-3. 2895 Γκουιζουέλο Σεσταό Ρίβερ 1-0. Τι είναι αυτά, ρε. 617 Σαντάντερ Γιαγκοστέρα 2-1. 2881 Τερνάνα Πίζα 1-0. 2896 Φερόλ Σιρμπονέρο 0-0. 2897 Κουλτούρα Λεωνέσα Καλαχώρα 2-1. 2898 Τολέντο Σάντα Αλκογιάνο 1-0. Κώστα, συγκλονίζομαι. Είσαι βιτσιόζο αυτή. 2899 Μπαρακάλτο Αμορεμπιέτα 2-2. 29-0-0 Κορνέλα Εξτραμαδούρα 0-1. Okay. 6-19 Μποταφόγκο Φλουμινένσε 0-0. 6-20 Σάντα Κρούζ Σαπεκοένσε 0-1. Και 6-21 Φιγκεϊρέσε Ατλέτικο Παραναένσε 1-0. Έχει γίνει εξωτική ζούγκλα το κουπόνι, Κώστα Βαϊμάκη. Αυτό έχω να πω. Τελείωσε εσύ, θα πεις και άλλα. Τελείωσε. Μάλιστα. Λέει κάποιος φίλος ότι στη λίμνη Κουμουνδούρου το 68, τώρα το χάσα γιατί έκανα ανανέωση, ναι. Το 68 κάνανε μπάνιο. Α, το λέτε βρήκα. Έχω θείο από ασπρόπυργο και ξέρω. Το 68 όμως. Έχουμε 2016. Πολλά πράγματα μεσολαβούν από το 68 μέχρι το 16. Ναι. Όπως ας πούμε μερικές χιλιάδες τόνοι χημικά που μπορεί να πέσουν μέσα. Κάποιος έγραψε επίσης ότι νομίζω ότι είναι λίμνο που κάνει ασκήσεις ο στρατός. Ναι, φτιάχνει τον Godzilla. Το έχουμε ξαναπεί. Είναι το όπλο του στρατού. Ναι. Λέγοντας για χημικά κλπ. Επειδή ακούσαμε και νωρίτερα από τη Ματίνα Παπαδέα στο δελτίο, ναι. Και το κράτησα ότι παρακάλεσα να μου το αφήσει έτσι, η τελευταία είδηση. Την θυμίζω. Η διαβεβαιώση της Ιαπωνίας ότι η Φουκουσίμα ελέγχεται και δεν είναι κοιμωνή κινδύνους ήταν ένα ψέμα για να μην χάσει τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Έτσι θα μπορούσε να το λέει ένας δημοσιογράφος. Ναι. Θα μπορούσε να το λέει ένας, ξέρω εγώ, ακτιβιστής, ένας περιβαλλοντολόγος, ένας επιστήμονας, ένας κάποιος, να μου κάνει μια μέτρηση. Λοιπόν, το κατήγγειλε ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, ο Γιουνσίρο Χοϊζούμι, ναι. Ο οποίος είναι Πασόκ. Ναι, φυσικά και. Διότι το λέει τώρα που είναι πρώην πρωθυπουργός. Όταν ήταν πρωθυπουργός δεν έλεγε τίποτα. Έτσι είναι αυτά. Και είναι ευχάριστο ότι το Πασόκ μπορεί να μην εξαπλώνεται πια στην Ελλάδα με το ρυθμό που θα θέλαμε, αλλά το Πασόκ είναι στην Ιαπωνία. Είναι και στην Ιαπωνία, εννοείς. Είναι και στην Ιαπωνία. Και στην Ιαπωνία. Δηλαδή, μπορεί εδώ πέρα να μην καταφέρει, ας πούμε, να συνοηθεί με τον Σταύρο Θεοδωράκη για να γίνει ένα ποταμίσιο Πασόκ εδώ. Εντάξει, αυτό είναι μια ευκαιρία που χάνει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα κρίνει. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει αισιόδοξη συνότητα ότι στην Ιαπωνία η Ιαπωνία είναι γεμάτη Πασόκ. Ναι, φυσικά και είναι. Διότι ο πρώην πρωθυπουργός το λέει τώρα, που όταν ήταν πρωθυπουργός δεν το λέγε. Πόσο πιο Πασόκ αυτό το πράγμα. Έτσι. Πασοκάρα. Που έβγαινε, ας πούμε, και όταν είχε γίνει τη Φουκουσίμα, και μια χαρά εδώ πέρα, αυτό, βγαίνουμε εδώ, κάνουμε βόλτες, τι ωραία που είναι, εδώ. Υπέροχα πράγματα. Πραγματικά. Είχα την ανάγκη να το πω. Και πολύ καλά έκανες. Ναι. Και πολύ καλά έκανες. Ένα πράγμα το οποίο ήθελα επίσης να πω, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι επειδή μιλάγαμε έτσι προχθές για τους αστικούς μύθους, τους περίφημους. Ναι. Τους κροκόδηλους, τους υπονόμους, ναι. Τους αλμπίνους και τα λοιπά. Και λοιπόν, τα πυράγχας πλέον στη Δεράνη. Και τα πυράγχας στη Δεράνη, λοιπόν. Ο Κωνσταντίνος Αμπατζής, λοιπόν, έγραψε σήμερα ένα ωραιότατο σχετικό κομμάτι στο oneman.gr. Mm-hmm. Έχοντας, στο οποίο μάζεψε 10 σύγχρονους αστικούς μύθους που σίγουρα έχεις ακούσει και πιστέψει, έτσι το τυπλοφορεί. Και θα ήθελα... Έτσι για την ιστορία, να κάνουμε μια αναφορά, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα που μας αφορά, είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους. Και δεν έχει τους κροκόδηλους, πρέπει να σου πω. Γιατί δεν μας αγγίζει όλους εσύ εδώ πέρα που είμαστε, είναι στην Αμερική αυτό. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, το μας ψεκάζουν, οκ, εύκολο. Τα λοιπά, κλασικά, αγαπημένα κτλ. Στο οποίο δίνει πιθανότητες να ισχύει 15%. Παρότι εντάξει, μην αρχίσουμε πάλι την κουβέντα, έτσι. Ναι. Για chemtrails και όλα. Δεν θέλω να ανοίξουμε κουβέντα. Απλώς κάνουμε αναφορά έτσι. Δεν θα τελειώσουμε ούτε το 2020. Λοιπόν, δεύτερος αστικός μύθος. Αν δεν στείλεις αυτό το mail σε 10 άτομα, θα έχεις κακοτυχία. Mm-hmm.
Είναι ή δεν είναι. Ενώ άμα το στέλνει, άμα το στείλει, ανοίγουν μπροστά σου οι πύλες του παραδείσου. Ανοίγουν. Και εμφανίζει τον Νιγηριάνο πρίγκιπα. που τόσα χρόνια περίμενε και σου δίνει επιτέλους εκείνα τα 6,5 εκατομμύρια δολάρια που είχε δεσμευμένα. Ναι. Χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι αυτή τη φορά. Χωρίς να του στείλει, α πούμε, 300 ευρώ. Ναι. Τίποτα απολύτω. Για το λάδι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, άλλο ιστορικό μύθο. Το φάρμακο κατά του καρκίνου έχει βρεθεί. Είναι αλήθεια. Και είναι ένας και ένας και πολύ. Όχι, είναι αλήθεια ότι το πιστεύει πολλοί κόσμος. Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι ένας πολύ θλιβερός και δυστυχώς πολύ διαδεδομένος. Και ένας μύθος που παίζει δυστυχώς με τον πόνο. Και ακριβώς εκεί χτυπάει. Εδώ παίξανε με τον πόνο κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας με φραπελιές και τέτοια πράγματα. Ναι, δηλαδή, βέβαια. Το οποίο είναι τρεις χειρότερο τα με τις φραπελιές. Και άλλοι πολλοί. Αλλά ειδικά με τον. Με το θέμα του καρκίνου, σκεφτόμουν από μικρός ότι γίνονται θαύματα. Καταπληκτικοί άνθρωποι έχουν εφεύρει, έχουν ανακαλύψει εντυπωσιακά πράγματα. Έχω, το ίδιο προβληματισμό έχω. Πώς και δεν γίνεται να έχουμε βρει ούτε καν τι το προκαλεί. Ένα είναι αυτό. Όχι να το θεραπεύσουν. Ναι, και αμέσως μου σκέφτεται ότι εάν κάποτε βρει άνθρωπος το φάρμακο, το οριστικό, το αμετάκλητο φάρμακο, δηλαδή αν εκλείψει ο καρκίνος, με λίγα λόγια, είναι άνθρωπος που θα μνημονεύεται νομίζω περισσότερο από κάθε άλλον στην επόμενη κομμάτι της ιστορίας. Που λέει ναι, το έχουν βρει, αλλά οι φαρμακομηχανίες ναι. Επίσης, μου δίνεις μια ευκαιρία, μου επιτρέπεις έτσι, μια πολύ μικρή παρένθεση στην ωραία σου εκπομπή. Θες απλώς να έλεγα δύο κουβέντες για να με διακόψει, γιατί δεν το κάνεις τώρα ωραία. Πήρες πολύ γλυκά το λόγο και απλώς δεν μου πειράζει. Ήθελα να πω το εξής τώρα, μου δίνεις την ευκαιρία. Επειδή λίγο πολύ οι περισσότεροι άνθρωποι κάπως είμαστε στα social media και βλέπουμε, γράφουμε, ανταλλάσσουμε σχόλια, βριζόμαστε, γελάμε κτλ. Μπορώ να δεχτώ πολλά πράγματα στα social media, στα σχόλια από κάτω. Ένα πράγμα που δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να δεχτώ και δεν μπορώ να καταλάβω και πώς γίνεται, είναι οι άνθρωποι που έχουν καρκίνο στα σχόλιά τους σε κάτι που διαφωνούν ή με κάποιον με τον οποίο τσακώνονται. Να. Δηλαδή μπορείς να το βρεις τον άλλο με χιλιάδες τρόπους, να τον γλεντήσεις, να τον προσβάλλεις, να του κάνεις πλάκα, να θυμώσεις, να οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα ότι κάποιοι άνθρωποι εύχονται σε συνάνθρωπό τους καρκίνο και το γράφουν από κάτω με το όνομά τους ή με το ψεύτικο προφίλ, δεν έχει σημασία, σε κοινή θέα. Επειδή το βλέπουμε συχνά δυστυχώς αυτό το πράγμα. Αναρωτιέμαι το εξής. Δυστυχώς σχεδόν σε κάθε οικογένεια, σε κάθε χωρίστο σχεδόν πια, κάποιοι άνθρωποι έχουν χτυπηθεί από καρκίνο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε όλες τις οικογένειές μας, δυστυχώς όλο και κάποιος άνθρωπος έχει χτυπηθεί, έχει πεθάνει από τον καρκίνο ή δίνει τη μάχη του κτλ. Πώς μπορείς, ενώ στην οικογένειά σου έχει υπάρξει αυτό το πράγμα, να εύχεσαι καρκίνο σε έναν άλλον άνθρωπο, ενώ μπορείς να του πεις τόσα πολλά πράγματα για να τον βρεις, για να τον μειώσεις. Ένα πράγμα το οποίο δηλαδή πραγματικά με παλαβώνει. Κλείνω την παρένθεση έτσι. Θες και να απαντήσω ή να αφήσω τον προβληματισμό? Ήθελα να το πω έτσι, αυτό το πράγμα, γιατί ξέρεις, το έφερε η κουβέντα. Ήθελα κάποια στιγμή να το γράψω αυτό το πράγμα στο Facebook, αλλά δεν έτυχε ποτέ, ας πούμε, να. Ξέρεις, προσπαθώ. Μάλλον διαγράφω τους ανθρώπους αυτούς, όχι που βρίζουν εμένα, που τους βλέπω γενικά να βρίζουν αυτόν τον τρόπο. Το θεωρώ, ξέρεις, πολύ low life όλο αυτό το πράγμα. Να εύχεσαι αυτό σε κάποιον συνάνθρωπο σου. Ειδικά αν έχεις δει με στην οικογένειά σου ανθρώπους να σβήνουν από αυτό το πράγμα. Να. Το κλείνω. Okay, εντάξει. Δεν επεκτείνομαι, δεν εντάξει. Λέω κι εγώ τίποτα παραπέρα και είμαι βέβαιος ότι θα ούτως ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε σε κάποια φάση το συγκεκριμένο. Πιθανότατα και πιο αναλυτικά. Γυρίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε αυτό που σας λέγαμε στους 10 σύγχρονους αστικούς μύθους. Είπαμε για το ότι ένας από αυτούς είναι το φάρμακο του καρκίνου. Κατά του καρκίνου έχει βρεθεί. Λοιπόν, ένα αστικό μύθος που όντως μου το θύμισε εδώ ο Κωνσταντίνος Αμπάτζης, κάπου τον είχα απαντήσει ότι ένα οικόσιτος πίθωνας ή βόας, αναλόγως στην εποχή, ξάπλωνε δίπλα σε ένα παιδάκι. Ναι. Είναι μια αγαπημένη ιστορία που λέει ότι κάποιοι είχαν, το λέμε ότι πιθανώς κάποιοι να μην το ξέρετε, ότι είναι μια οικογένεια. Μικρό. Ναι, που για κατοικίδιο έναν πίθωνα, α πούμε ότι είναι πίθωνας. Ναι. Άλλοι λέγανε βόα, με πίθωνα. Και ανακόντα μπορεί να πέσει σε μεταγενέστερη Βερσιόν. Ναι. Ο οποίος κυκλοφόρησε ελεύθερο στο σπίτι, τον είχαν από μικρό, κατοικίδιο κτλ. Και είχε πλήρως εξοικειωθεί εκεί με την οικογένεια. Μια μέρα λέει αποφάσισα να πάνε ξαπλώ δίπλα στο παιδάκι τη οικογένεια και να τεντώνεται και το βρήκανε χαριτωμένο και άρχισε να το κάνει ο πίθωνας, ξέρω εγώ, κάθε βράδυ και τέτοια. Μέχρι που μία μέρα το είπανε στο κτηνίατρο, λέει, οι γονείς και εκείνος του ζήτησαν να το σκοτώσουν αμέσως, διότι όπως τους είπε, ο πίθωνας τεντωνόταν για να μετρήσει το μέγεθος του παιδιού ώστε να υπολογίσει αν μπορεί να το φάει. Mm-hmm.
Και άλλωστε, σε πόσους έχει τύχει σε ένα φιλικό σπίτι να πάμε και να δούμε ένα πίθωνα? Νομίζω εγώ σε πολλά σπίτια το έχω δει αυτό το πράγμα. Να πηγαίνει σπίτι και να βλέπει ένα πίθωνα. Αχ, τι χαριτωμένο το φιδάκι σα. Πολύ ωραία. Είναι και πολύ καλό, τρώει τα ποντίκια. Ναι. Πολύ ωραίο, ναι. Μια χαρά. Λοιπόν, ένα άλλο αγαπημένο αστικό μύθο, ή κάποιοι θα λέγανε αστικό μύθο. Ναι. Ήταν περίφημες πλούσιες κυρίες που μοίρασαν κρέατα στη Βαρβάκιο. Ναι. Το οποίο το ξέρουμε όλοι, το έχουμε ακούσει, το έχουμε διαβάσει. Δεν έχει όμως αποδειχθεί. Ναι. Γιατί θέλα να διατηρήσει την ανωνυμία σου. Πάντα, γιατί έτσι γίνεται. Κάποιος μπορεί να έχει φάει από τα χέρια των καλών κυριών που μοίρασαν τρόφιμα στη Βαρβάκιο και να το επιβεβαίωσε. Εμείς δεν έχει τύχει να πάμε να φάμε. Το θέμα ότι το έχουμε ακούσει μέχρι και στα δελτία. Ναι. Έτσι, αλλά. Χώριζα, δηλαδή, εικόνες από το Βαρβάκιο. Εγώ αυτό το πιστεύω. Ότι κάποιοι στη μνήμη του άντρα του, στη μνήμη κάποιου, μπορεί να πηγαίνουν εκεί και να δίνουν χρήματα στο χασάπαχλα. Δεν είναι χρήματα, λένε... κρέατα δίνανε, Κώστα μου. Κρέατα ίδιες. Ναι. Καλά, τα κρέατα, αν πας δηλαδή στο χασάπι δίπλα και του πεις πάρε 100 ευρώ και δώσε κρέατα στους στοχούς, τι θα γίνει. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Εντάξει, κυρίες μοίρασαν κρέατα στους στοχούς. Ναι. Εγώ αυτό το πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει. Στη μνήμη. Κώστα του... μου, για κάτι τρόπου σαν και εσένα βγαίνει. Τι να κάνω, έχω καλή ψυχή, βλέπεις. Αν τους πίθωνες και μετά τι δεν. Αν έχεις καλή ψυχή. Ναι. Να πάρεις το Range Rover σου και να πας και εσύ στη Βαρβάκια να το κάνεις, Κώστα μου. Και δεν θέλω να μου πεις τώρα ναι ή όχι. Θα σου πω όχι, δεν έχω Range Rover, αν ξεκινήσουμε από εκεί. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, και δεν είμαι και εντάξει, πλούσια τώρα κυρία. Τα λες δημόσια τώρα. Μα δεν είμαι πράγματα. Και πλούσια κυρία. Τα λες δημόσια. Βρε, μακάρι να ήμουν πλούσια και εσύ ήμουν και κυρία. Δεν είμαι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, άλλο αστικό μύθο. Ναι. Ο εργάτης Coca-Cola που έπεσε στο καζάνι και έλειωσε. Τον έχετε ακούσει αυτό το καταπληκτικό αστικό μύθο? Που ήταν στο εργοστάσιο και έχασε την ισορροπία του και έπεσε μια δεξαμενή που είχε Coca-Cola και δεν βρέθηκε ποτέ γιατί έλειωσε. Και από εκεί αρχίζουν δεν το και, άκουσε, αρχίζουν και βγαίνουν διάφορες θεωρίες ότι είναι η Coca-Cola που λιώνει τα κόκαλα, ξέρω εγώ, και διάφορα. Το άκουσε, και διάφορα το, με τον εργάτη δεν το έχω ακούσει. Ναι, ναι, όχι. Ομολογώ. Και δεν παίζει. Λοιπόν, ένας επίσης πολύ αγαπημένος και πολύ διαδεδομένος αστικός μύθος είναι ότι πίσω από το χτύπημα στους Δήμους Πύρους βρίσκονται οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, εντάξει. Κλασικά. Ελεγχόμενη έκρηξη, ότι δεν βρέθηκαν ποτέ τα μαύρα κουτιά, ότι το ένα διαβατήριο, το διαβατήριο ενός εκ των δραστών ανακαλύφθηκε σε άριστη κατάσταση και οργανώθηκε για να δικαιολογήσει τις επιθέσεις που ακολούθησαν εναντίον του Ιράκ κτλ. Όλα για το πετρέλαιο, με λίγα λόγια. Και η αλήθεια είναι, και εγώ οφείλω να το καταθέσω εδώ, σε τούτη εδώ την εκπομπή, τούτη εδώ την ώρα, ότι όσοι από εμάς έχουμε δει όλο το House of Cards, μας ψήνει λίγο αυτό. Ναι. Μας ψήνει. Ναι. Πρέπει να το πω. Να το πεις. Όχι, παιδιά, δεν θα πω αστικούς μύθους για διάφορα σεξουαλικά τέτοια. Όχι, σε όχι σήμερα. Αυτόν και τα λοιπά. Όχι σήμερα, και επειδή, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν έχουμε καλό δικηγόρο εδώ πέρα, δεν θα το πούμε ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Τους φήμες για τον τάδε που αυτόν τον τάδε και η τάδε με τα άλλα. Όχι, όχι. Υπάρχει όμως ένα σχετικό, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, αστικός μύθος, γιατί δεν σας έχουμε πει τρεις ακόμα, αλλά δεν θα σας τα πούμε τώρα, διότι πρέπει να διακόψουμε και να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, ηρεμούμε, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς πάμε προς τις 11 και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και σας λέμε ότι για όλους σας παίζετε μπάλα, κάνετε ποδήλατο, τρέχετε στα βουνά και πονάνε τα γονατά σας εξαιτίας αυτών των δραστηριοτήτων σας. Ή να... έχετε μεγαλώσει, βρε αδερφέ, ναι, εγώ, ας πούμε, και τρίζουν οι μεντεσέδες. Τι να κάνουμε τώρα, άμα τρίζει ο μεντεσές. Έτσι. Λοιπόν, παίρνεις Collagen Proactive για την αποκατάσταση των αρθρώσεων και θα δεις αποτελέσματα μέσα σε περίπου 4 εβδομάδες. Τόσο απλά, τόσο ωραία, τόσο καλά, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, Fight Club δεύτερη ώρα. Μερικά τελικά πριν συνεχίσουμε. Στο 6-14 κάτι θλεβάνεται 1-1 άσο στο ημίχρονο. 6-15 κλουζ Τάργκο Μούρε 1-1 χ και το ημίχρονο. 6-16 Βέιλε ο Ντέν σε 0-4 δίπλα από ημίχρονο. Και 28-95 Κουιζουέλο σε Σταό Ρίβερ 1-0 από ημίχρονο. Να κάνουμε ένα update στο μύθο νωρίτερα με την Coca-Cola. Ένα φίλο λέει ο αστικό μύθο είναι για εργάτη που έπεσε στο καζάνι των McDonald's εργάτη και εφαγώθησε μπιφτέκια. Υπάρχει αυτή η εκδοχή του αστικού μύθου. Λοιπόν, και ο Κώστας Κυριάκης μας είπε πριν που δεν το γνωρίζαμε ότι ο αστικός μύθος έλεγε επίσης ότι είχε πέσει κάποιος Πακιστανός, έλεγε ο αστικός μύθος, ναι, Κώστα. Και μείναν μόνο τα χρυσά του δόντια. Ναι, και για κάποιο διάστημα κιόλας λέγανε όταν είπε κάποιος Coca-Cola του λέει πίνεις Πακιστανό. Καλά δεν το λέω, Κώστα, έτσι δεν μας το πες, ναι. Να κάνω όλη την γκάμα του αστικού μύθου. Ναι, 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 καλά το κάνεις. Τη Βεντάλια. Λοιπόν, συνεχίζουμε και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, το
έτσι, το ότι μικρή αυτή αναφορά σε διαδεδομένους αστικούς μύθους από το κομμάτι του Κωνσταντίνου Αμπατζή στο oneman.gr. Λοιπόν, ένας άλλος είναι οι διάφοροι διάσημοι που εμφανίζονται στο νοσοκομείο με freak sex ατυχήματα. Εντάξει. Okay. Ναι. Όλοι τους ξέρουμε και. Όλοι τους ξέρουμε. Όλοι το έχουμε ακούσει. Όλοι το έχουμε ακούσει. Θέλω και να πω... όλοι έχουν μία νοσοκόμα αυτό που είναι. Ναι, ναι, ναι. Το πιο συγκινητικό αυτό είναι αυτό. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Νομίζω ότι είναι ο αστικός μύθος τον οποίο υπερασπίζονται περισσότερο από όλους με πάθος αυτοί που τον λένε. Υπερασπίζονται δηλαδή την εμπλοκή τους σε αυτόν. Δηλαδή δεν είναι σαν αυτό που λέει, ξέρεις, εντάξει, μπορεί να είχα ένα γνωστό, ξέρω που το έμαθα, ένα του μπατζάκι. Ναι, ναι. Σε αυτόν λένε, ή όχι, είχα. Είχα ήταν... γιατρό ή νοσοκόμα ναι, μέσα στο νοσοκομείο. Μέσα, εγώ... Την ώρα που πήγε ο άλλος και του κάναν την επέμβαση ήταν εκεί. Έτσι. Τρομερό αυτό. Δηλαδή, το έχω ακούσει από 20 διαφορετικούς ανθρώπους για συγκεκριμένο περιστατικό που ήξεραν όλοι μια νοσοκόμα. Ναι, ναι. Φοβερό. Και είχε ένα. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Ναι. Και φαντάζομαι ήταν ίδια νοσοκόμα. Γιατί δεν φαντάζομαι ήταν μια στρατιά νοσοκόμων που πήγε να βγάλει κάτι από κάπου που είχε σφινώσει. Θέλω να πω, μια νοσοκόμα να ήταν δύο. Όλοι πράξαν την ίδια νοσοκόμα, ας πούμε. Ναι, δεν είναι ότι ξέρεις, υπήρχε μια εντεκάδα νοσοκόμων. Λοιπόν, ναι. Αυτό να πούμε ότι δεν είναι δικό μας προνόμιο αυτός ο αστικός μύθος. Ανήκει, παίζει και στο εξωτερικό γενικώς, έτσι είναι, πώς να πω, εύπεπτος γενικώς. Εγώ ωστόσο δεν έχω ακούσει στο εξωτερικό για αντικείμενα που βγαίνανε από συγκεκριμένα. Δεν έχεις κάνει κουβέντα. Πήγες στο εξωτερικό για πιάσει μια κουβέντα ρε φίλε τυχαία εκεί πέρα. Και πες άκουσε για τον Τζορτζ Κλούνι που ξέρω το άκουσα. Τζορτζ Κλούνι λένε ότι είναι ο γάμος βιτρίνα για τον Τζορτζ Κλούνι, επειδή κάνει το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Έτσι, ότι είναι γκέι και ότι προαλήφεται για πρόεδρος της Αμερικής. Μάλιστα. Ναι, μαζί με τον Άλις Κούπερ. Ο Άλις Κούπερ είναι άλλη ιστορία. Ναι. Ο Άλις Κούπερ είναι. Πετρόλ Γρογονέ και γάμος βιτρίνα Τζορτζ Κλούνι. Έτσι, κρατάμε δύο πράγματα σήμερα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν. Άλλο αστικό... αυτό το αστικό μύθο εγώ δεν το ξέρω. Για πέ. Είναι το συνέδριο Νάνων στο Άμστερνταμ. Ναι, ρε. Πώς δεν το ξέρεις, πλάκα κάνεις. Τι τέτοιο δεν το έχω ακούσει. Να πούμε τι. Να σου το πω εγώ απ' έξω χωρίς να το. Έχουν πάει τύποι στο Άμστερνταμ. Ναι. Έλληνες. Ναι, πάντα. Έλληνες. Ναι. Ο ένας έχει φάει κάποια πράγματα που προκαλούν παρεστήσεις. Ναι. Και ενώ συνεχίζουν άλλοι, παιδιά, αφήστε να πάω στο ξενοδοχείο, δεν αντέχω. Mm-hmm. Πάει στο ξενοδοχείο. Τους παίρνει τηλέφωνο μετά από λίγο τους φίλους που είναι έξω και τους λέει, παιδιά. Υπάρχουν παντού νάνοι. Νάνοι παντού. Δεν πειράζει, πέσε για νάνοι εσύ. Τους πήρε μετά από λίγο, παιδιά, υπάρχουν παντού νάνοι. Άρπαξε ένα και τον έχω δεμένο στο δωμάτιο. Και πηγαίνουν οι άνθρωποι και βλέπουν ότι όντως έχει ένα νάνο δεμένο στο δωμάτιο, διότι έχει συνέδριο νάνων στο ξενοδοχείο. Βάστε. Και αυτός μέσα στο χάσιμό του έπιασε ένα νάνο. Βάστε. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, κινδύνευσαν με μηνύσεις και φυλά. Άρα τα βρήκανε. Ναι, βεβαίως. Αυτό μου θυμίζει αυτές τις ωραίες ιστορίες, τις ιστορίες μυστηρίου. Ναι. Περισσότερο ως ιστορία μυστηρίου που θα μπορούσε να έχει αυτό το. Να είναι αυτή η λύση της δηλαδή, μου κάνει, ναι. Παρά για αστικός μύθος. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, και ο τελευταίος αστικός μύθος, τον οποίο επίσης δεν γνωρίζω, ναι, ναι. Είναι ότι αν πατήσεις γκάζι και φρένο ταυτόχρονα στο καρτ, παίρνει φωτιά. Στο καρτ? Ναι. Όχι, δεν ισχύει. Ο κινητήρας λέει παίρνει φωτιά. Δεν ξέρω στα κάρτα αγωνιστικά. Αλλά σε αυτά που πάμε εκεί και κάνουμε καμιά βόλτα και κάνουμε χαβαλέ, επειδή όλοι έχουν πατήσει γκάζι φρένο μουσική στη ζούλα μας και λέει φωνή του εκφωνητή, όχι. Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, φυσικά, κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, υπάρχουν και χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες πιθανότητα αστική μύθη ακόμα, έτσι. Δεν θα τους πούμε όλους. Τα ελληνικά δεν έγιναν επίσημη γλώσσα για μία ψήφο. Της Τουρκίας. Όχι μία ψήφο. Μία ψήφο από την Τουρκία. Για μία ψήφο από την Τουρκία. Έχει σημασία αυτό. Παγκόσμια, ναι, και όλα τα υπόλοιπα. Όχι, γιατί είναι ένα πράγμα ότι δεν έγιναν παγκόσμια, δεν έγιναν επίσημη γλώσσα για μία ψήφο. Και είναι ακόμα καλύτερα δεν έγιναν επίσημη γιατί, από την ψήφο της Τουρκίας. Ναι. Έχει μεγαλύτερη δυναμική. Δεν είναι καλύτερα. Ναι. Καλύτερα, ναι. Όπως επίσης και ο Έλληνες είναι ευκαιρία τώρα που βγαίνει η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσουμε δυνατή υποψηφιότητα να γίνουν τα ελληνικά η επίσημη γλώσσα. Βεβαίως. Να τα λέμε αυτά πράγματα Έλληνες. Διαδώστε το. Διαδώστε το. Με ύψιλον κλπ. Όχι, και κεφαλαία. Ναι, 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 και κεφαλαία, ναι, ναι, σε κάθε περίπτωση. Ναι. Και κεφαλαία σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν. Και πολλοί άλλοι αστικοί μύθοι ευχαριστούμε που μας στέλνετε. Τώρα ναι, θα κάνουμε ναι, ναι, όλο ναι, αυτό. Ναι. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή μια θεματική, αφιέρωμα θεματική. Με αστικούς μύθους πέρα από αυτούς τους πολύ διαδεδομένους που ανέφερε ο Γιάννης. Να πιάσουμε και να μαζέψουμε όλους τους διάφορους υπόλοιπους. Και νομίζω ότι είναι πιο ωραίο να μαζέψουμε τους ελληνικούς αστικούς μύθους. Για τις σπηλιές, για τα τέτοια, γιατί αυτοί που πας εκεί, για τη λίμνη της Βουλιαγμένης. Είναι ωραία αυτοί, ναι, όλοι. Υπάρχουν πολλά. Για την Πετέλη, για, το, ναι, ναι, για την Μπάρνηθα, για διάφορα. Ναι, 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 ναι. Είναι ωραίες υπάρχουν αυτά είναι ωραίες. Α, για μια ψήφα από την Κύπρο λέει μια άλλη τέτοια, δεν έγινε. Όχι, εγώ Τουρκία ξέρω.
Μια που λες Κύπρο όμως, ναι, θέλω να πω, ναι, ότι είχαμε σήμερα ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ του Guardian, ναι, για το κυπριακό ποδόσφαιρο, ναι, με αφορμή βομβιστικές επιθέσεις σε βάρος διαιτητών και καταγγελίες περί διαφθοράς και στημένων αγώνων, στο οποίο γράφονται καταπληκτικά πράγματα. Mm-hmm. Έτσι. Γίναν 6 βομβιστικές επιθέσεις στην Κύπρο. Ναι. 6 βομβιστικές επιθέσεις κατά διαιτητών. Ξαναλέω, χωρίς προειδοποίηση. Και μόνο, το από αυτό, και μόνο από αυτό νομίζω καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αφού αναφέρει λοιπόν ο Guardian τέλος πάντων όλα τα γεγονότα, παραθέτει από κάτω διάφορα πράγματα. Λέει ότι στην Κύπρο υπάρχει περίεργη σύγκρουση μεταξύ των οπαδών του Αποέλ και της Ομόνιας, που είναι τα μεγαλύτερα σωματεία, και η αντιπαλότητα χρονολογείται από τα τέλη του 40. Και κάνει μια τέλος πάντων ιστορική αναδρομή. Έχει και πολιτικό background αυτή η αντιπαράθεση και πολλά άλλα πράγματα. Οπωσδήποτε. Μετά αναφέρει την ιστορία του διαιτητή, του Μάριου Παναγή, ο οποίος συγκάλεσε Κύπριος διαιτητής που συγκάλεσε συνέντευξης τύπου και μίλησε τέλος πάντων για τη διαφθορά στο κυπριακό ποδόσφαιρο και αναγκάστηκε αμέσως μετά από αυτήν να μετακομίσει στη Βρετανία, αφού διαγράφηκε από τα μητρώα της Ομοσπονδίας. Και από εκεί και πέρα, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, στο τελευταίο κομμάτι του δημοσίευματος, ο κύριος Σπύρος Νεοφυτίδης, ο πρώτος Κύπριος που εκλέχθηκε στο Συμβούλιο της FIF Pro, λέει ότι πέρυσι εγκαινιάστηκε ένα πιλωτικό πρόγραμμα 2 μηνών στην Κύπρο. Ακούστε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Που επέτρεπε σε ποδοσφαιριστές να αναφέρουν περιπτώσεις όπου υποψιάζονται χειραγώγηση αποτελέσματος. Μάλιστα. Λοιπόν, τα αποτελέσματα. 71% των ποδοσφαιριστών στη δεύτερη κατηγορία και 67% των ποδοσφαιριστών στην πρώτη παραδέχτηκαν ότι αποτέλεσματα είχαν χειραγωγηθεί. Το απέδιδαν το γεγονός σε παράνομο στοίχημα. Το 23% από αυτούς δήλωσε ότι προσεγγίστηκε ο ίδιος για να στήσει αγώνα, είτε από το διοικητικό συμβούλιο είτε στη διάρκεια του ημιχρόνου. Και επειδή. Δηλαδή με αυτά που μου λες εδώ πέρα, στην γατάκια είμαστε εδώ, ναι, πέρα. Τελείως, έτσι. Είμαστε γατάκια. Τελείως. Ναι. Τελείως. Και ο κ. Νοφιτίδης λέει ότι έχει αποτελέσματα από ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει σχεδιαστεί από τη FIF Pro και το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Σύμφωνα με το οποίο μπορεί να πει ότι το 80% από τους 220 ποδοσφαιριστές πρώτης κατηγορίας που απάντησαν παραδέχτηκαν ότι γνωρίζουν το πρόβλημα, φοβούνται να μιλήσουν ανοιχτά και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε γενικώς. Και το πρόβλημα, όπως λέει και ο Νεοφοιτητής, γιατί το εξηγεί, έχει μια εξήγηση το θέμα εδώ, λέει ότι αυτό το πράγμα δεν λύνεται και δεν μπορεί να λυθεί άμεσα, διότι το 70% των ποδοσφαιριστών που παίζουν στο Κυπριακό Πρωτάθλημα είναι ξένοι, που συνήθως έρχονται για ένα χρόνο στην Κύπρο. Άρα είναι και δύσκολο να αλλάξουν νοοτροπία. Πλώς έρχονται, μπαίνουν μέσα, κάνουν ό,τι κάνουν ή δεν κάνουν ό,τι και φεύγουν αμέσως μετά. Οπότε με τόσες πολλές και τόσο συχνές αλλαγές είναι δύσκολο να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, εν πάση περιπτώσει, του αθλήματος. Εντάξει. Κλείσαμε την είδηση να παραμείνουμε Κύπρο. Ναι. Παρακαλώ, γιατί έχουμε, μια που έφερε στην κουβέντα εκεί, έχουμε σημαντικά πράγματα. Ναι. Όπως. Εντάξει, το χαρμόσυνο νέο είναι η αθώωση του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Και περιμένω τον Κώστα Κυριάκη τώρα, ας πούμε, λέγοντας σε Χατζηγιάννη να κάνει κάτι για αυτό το πράγμα. Κάτι να κάνει. Ναι. Κάπως πρέπει να τον τιμήσουμε τον Μιχάλη τον Χατζηγιάννη. Ναι. Να μην βάλουμε τραγούδι του, ας πούμε. Να βάλουμε ένα τραγούδι ο άνθρωπος. Δηλαδή δικαιώθηκε ο άνθρωπος. Έδωσε τον τίμιο αγώνα του και δικαιώθηκε. Παίρνει 700.000 ευρώ πίσω. Θα συμψηφιστούν με κάτι άλλο, γιατί μιλάμε για το ελληνικό δημόσιο. Α, ναι, εντάξει, ναι, θα του πει όταν θα φτάσει η εφορία που έχεις να πληρώσει 750, θα του ψηφίσουμε. Okay. Μην νομίζεις τώρα, θα παγκουεί, θα βγάλει τώρα το δημόσιο, θα πει πάρε ρε Μιχάλα, ρε 750.000 να γίνεις. Καταλαβαίνεις. Σωστό. Λοιπόν, αυτό είναι το χαρμόσυνο νέο. Υπάρχουν και πράγματα που είναι λιγότερο ευχάριστα από τη δικαίωση του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Δηλαδή. Φεστιβάλ μπύρα στη Λευκοσία με το μαγευτικό τίτλο Septemberfest. Α, μάλιστα. Κατάλαβα που με πηγαίνεις. Δεν είναι ότι έχουμε κλέψει το Oktoberfest. Έτυχε τώρα και εμείς να έχουμε. Θα μπορούσε να είναι Novemberfest. Μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο. Junefest. Κάτι. Ναι. Έτυχε τώρα. Να θυμίζει λίγο το Oktoberfest. Mm-hmm. Το κάνουμε θέμα. Σιγά. Λοιπόν. 14.000 κόσμος από κάτω περνάει πάρα πολύ ωραία. Παραλυρί. Αυτό πίνει, τρώει τις λουκάνες του, αυτό και περιμένει έτσι με άγρια προσμονή τον Νίκο τον Μακρόπουλο, τον καλό τραγουδιστή Νίκο Μακρόπουλο, να βγει τραγουδήσει. Ωραία. Έρχεται τώρα τον Νίκο τον Μακρόπουλο. Ναι. Σύμφωνα με τα όσα έτσι, αναφέρουν σε ανάρτησή τους οι οργανωτές. Βλέπει ο Νίκος ο Μακρόπουλος κάτω 14.000 κόσμο. Ναι. Να τρώει και να πίνει. Σου λέει πάρα πολύ ωραία. Έχει συμφωνήσει ένα ποσό για να πάει και τα λοιπά και λέει ωραία. Θα μου δώσετε και άλλα λεφτά, αλλιώς δεν βγαίνω.
Εγώ δεν το δέχομαι αυτό ότι το έχει κάνει ο Μακρόπουλος. Εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι. Ούτε ο ίδιος το δέχεται. Ούτε εγώ το δέχομαι. Mm-hmm. Δηλαδή και να το δεχόταν ο ίδιος. Δεν το δέχεσαι. Δεν το δέχομαι εγώ. Ωραία, οκ. Okay. Γιατί είναι ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τώρα κανένα τυχαίο, είναι ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Σωστό. Είναι δυνατόν να βλέπει το εγώ να κόβει κεφάλια από κάτω και να λέει. Ναι. Πολύ είναι αυτή. Εγώ δεν πληρώθηκα για τόσα. Και δεν μας λέτε, ρε παιδιά, δηλαδή, πού ήταν το όριο, ας πούμε, που ο Νίκος ο Μακρόπουλος σας ζητάει περισσότερα λεφτά. Ήταν 10.000, ήταν 12.000. 13. Δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή, μέτρησε και είπε, αν έχετε πάνω από 13.500, ξέρω εγώ, θα μου δώσετε τα 10 χιλιάρικα. Δηλαδή, πώς πήγε ακριβώς η ιστορία. Εγώ δεν το δέχομαι πάντως αυτό το πράγμα. Ούτε εγώ το δέχομαι αυτό το πράγμα. Γιατί ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Ούτε ο Νίκος ο Μακρόπουλος το δέχεται. Είμαι σίγουρος. Να σου πω, ο οποίος Νίκος Μακρόπουλος προέβη σε δήλωση. Ναι. Ξέρεις πού, ποια δήλωση στο Facebook γίνονται. Ναι. Λοιπόν, προέβη σε διευκρινιστική δήλωση στο Facebook, ναι, λέγοντας ότι υπήρχαν δύο διαφορετικές εταιρείες οι οποίες διοργάνωσαν τη συναυλία και το πρόβλημα ήταν με τη μία από τις δύο εταιρείες, γι' αυτό ζήτησε και τα χρήματα, η οποία ενώ είχε συμφωνήσει μαζί του να πληρώσει τα έξοδα διαμονής και μεταφοράς των ανθρώπων οι οποίοι τον συνόδευαν, αρνήθηκε να το κάνει όταν έφτασε στην Κύπρο και γι' αυτό έγινε το θέμα που έγινε. Και ότι τέλος πάντων τον μηνύουν αυτοί, αλλά θα τους μηνύσει και αυτός. Ναι. Εντάξει. Και μένοντας στην Κύπρο ακόμα για λίγο. Α, αυτά είναι. Και ναι, μένοντας στην Κύπρο να πούμε για τον Λουκά το Βίντρα. Αυτά είναι. Έτσι, ότι ο Λουκάς ο Βίντρα, αφού μίλησε με Άρη και είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν έκλεισε τον Άρη, ο Άρης ο οποίος έχει κάνει να πούμε ένα απίστευτο μεταγραφικό ντεμαράζ, ο Άρης αν έκλεινε τον Λουκά το Βίντρα, έχω να σου πω, ξέρεις με τι άμυνα θα έπαιζε φέτος. Για πες. Από δεξιά προς τα αριστερά. Για πες. Βίντρα. Ναι. Συγγνώμη, Νέτο. Ναι. Βίντρα. Ναι. Ραούλ Μπράβο. Ναι. Και Καράμπελα. Εντάξει, αυτό που λες δεν υπάρχει. Είναι μύθος σου λέω. Έχει κάνει απίστευτο ντεμαράζ ο Άρης στις μεταγραφές. Ο Άρης παλεύει και δυστυχώς δεν είναι εύκολο να το καταφέρει να ψήσει το καβενάκι. Θέλω να σου ναι, πω. Όχι, δεν πρόκειται. Είναι όμως τα χρήματα. Έτσι υπάρχει μεγάλη διαφορά σε πολλά, αυτά που ζητάει πολλά. Και αυτά που δίνει. Αλλά έχει κλείσει και ζυγή την μπαγκά, έχω να σου πω. Μάλιστα. Αφού δεν αξιώθηκε καμία από τις μεγάλες ομάδες να φέρουν τον καβενάκι. Ναι. Τον είδαμε στην Κύπρο πέρυσι να κάνει παπάδες. Άνετα 15 γκολ εδώ. Άνετα. Λοιπόν, αλλά δεν μας έκανε εδώ πέρα ο κύριος Καβενάκη. Κατάλαβες, θέλαμε άλλα πράγματα. Τι να πω. Τι να πω. Η θεότητα αυτή. Ναι, ναι, η μεγάλη θεότητα. Κρίμα. Κρίμα πραγματικά που δεν τον είδαμε στην Ελλάδα τον Καβενάκη. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Θέλω να συνεχίσει πραγματικά ο Άρης να κάνει, γιατί ψήνεται ακόμα και για άλλες μεταγραφές. Δηλαδή συνεχίζει και πιστεύω μπορεί να κλείσει και άλλους μύθους. Ναι. Λοιπόν, και επειδή έχετε φαγωθεί, εντάξει, θα το κάνω, θα το ξεκινήσω μόνος μου. Έχουν περάσει μέρες, πολλές, ναι, το ξέρουμε, και δεν είναι θέμα της επικαιρότητας. Αλλά λέει, όχι, πρέπει να το πείτε, δεν πειράζει που έχουν περάσει μέρες, παρακαλούμε, πείτε κάτι. Λοιπόν, και εγώ δεν θα πω τίποτα. Θα πει αυτός που θέλετε να πει. Θα πει ο Κώστας Βαϊμάκης την άποψή του για το ξανθό μαλλί του Μέση. Όχι, εντάξει, θα το πει. Δεν θα αντέξει. Όχι, εντάξει, πες. Πες. Όχι, άμα θες, πες. Τι να πω. Πες. Και για το μαλλί και για το μουσί και για το μανίκι. Τι να πω τώρα, μωρέ. Εντάξει, τι να πω. Τι μπορώ να πω που δεν έχει υποθεί. Δεν ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Τι μπορώ να πω, δηλαδή, συγγνώμη τώρα, ας πούμε. Είναι ένα θέαμα αποτρόπαιο. Τι μπορώ να πω εγώ. Δηλαδή, ξεπερνάει τη γραφικότητα και τη θλίψη. Είναι αποτρόπαιο το θέαμα, εντάξει, οκ. Εγώ χωρίς να ξέρω, γιατί βγήκε και ο Ρασκάπου ένα βίντεο που λέει ο Μέση εξηγεί. Ναι, ναι, ναι. Δεν το είδα. Ναι, δεν εξηγεί. Α, δεν εξηγεί καν. Γιατί πέρασα δύσκολη στιγμή με την εθνική, αυτό που σταμάτησα τότε, αλλά δεν σταμάτησα. Δηλαδή σταμάτησα, αλλά δεν σταμάτησα κιόλας. Ναι. Δηλαδή μπεσαλής, δηλαδή σταμάτησα. Ναι, αλλά δεν σταμάτησα. Αλλά δεν σταμάτησα, ναι, ξέρεις. Γιατί ο πατέρας μου φταίει. Δεν φταίω εγώ που σταμάτησα. Ναι. Φταίει ο πατέρας μου, βάλει το φυλακή. Ναι, βάλει το φυλακή. Δεν, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Ναι. Με να βάλω μια υπογραφή κάπου ότι θα σταματήσω. Ναι, και εκείνος έκανε τα γκολ. Δηλαδή το πέναλτι, ας πούμε, στο τελικό του. Δεν έχασα εγώ. Ο πατέρας μου εκείνη τη στιγμή μου φώναξε κάτι απ' έξω, γύρισα να κοιτάξω και έχασα το πέναλτι. Πατέρας μου φταίει. Να σου πω τώρα. Να σου πω τώρα. Και επειδή έχασε τότε την κούπα και του την πέσανε και τα λοιπά, ναι, και πάνω στην ταραχή του σταμάτησε από την εθνική, που δεν σταμάτησε όμως. Όχι, δεν σταμάτησε. Και καλώς. Έβαψε το μαλλί του ξανθό γιατί ήθελε μια αλλαγή και τη να καθαρίσει το κεφάλι του λίγο, να δει τα πράγματα αλλιώς. Και ναι, σου λέει πώς θα δω αλλιώς άμα γίνω γελίος. Ωραία, θα γίνω γελίος. Εντάξει, και το έκανε. Ναι. Ωραία. Η δική μου εξήγηση, ναι, μπασχετός, είναι πάρα πολύ απλή. Για κάποιο λόγο γενικώς δεν την πάλεψε, mm-hmm, και του βγήκε ένα αποθυμένο για πράγματα τα οποία δεν έχει κάνει από παιδί και νομίζω ότι αυτό πήγε πακέτο όλο μας. Δηλαδή μαλλί, μουσί, μανίκι. Αν έχει αποθυμένο να πληρώσει την εφορία. Όλα. Το ξέρω. Ότι κάποτε θα φτάσουμε. Αν είναι εκεί πράγματα που δεν έχει κάνει από παιδί και εκεί τα κάνει μεγάλος, ένα από τα πράγματα θα πληρώνει και την εφορία του. Mm-hmm. Κακό είναι δεν να πληρώνει την εφορία. Οι υπόλοιποι δηλαδή ποδοσφαιριστές γιατί την πληρώνουν την εφορία.
και ο κύριος Μέση δεν την πληρώνει. Αποθυμένο δεν έχει να το κάνει αυτό πάνω που δεν το έκανε ποτέ. Και επειδή κάποιος ρωτάει, Κώστα θα τολμούσε στο κούρεμα. Γατάκια. Εγώ πρέπει να έρθω εδώ και να θέλω να σε ρωτήσω, θα το πεις μόνος. Γατάκια. Έχει γίνει το κούρεμα αυτό. Αμνημονεύτων. Έχει γίνει. Πες, λοιπόν. Μα υπάρχει ντοκουμέντα. Υπάρχουν ντοκουμέντα. Δεν έχουμε κρύψει φωτογραφίες ποτέ αυτές. Είναι αλήθεια. Δεν τις έχουμε κρύψει. Παντελονάτα. Λοιπόν, πες λοιπόν. Αλλά τα κάναμε σε μια ηλικία άλλη. Πες λοιπόν. Άσε το Μέση. Ο Μέση λοιπόν δεν εξήγησε γιατί βάζει τα μαλλιά του ξανά. Εσύ. Εγώ πλήρωνα και την εφορία από τότε. Την πλήρωσα την εφορία. Και τα μαλλιά έκανα ξανθά και εφορία πλήρωνα. Είχα πρόγραμμα. Δεν τα έκανε ξανθά, να πούμε ξανθά. Δεν έκανε τέλος πάντων. Δεν το έκανε πλάτινέ όλο το μαλλί. Το έκανε. Όλο. Το έχει κάνει και αυτό. Φυσικά το έχει κάνει. Φυσικά το έχει κάνει. Αυτό πριν γνωριστούμε όμως. Πριν αγαπή. Φυσικά. Όλο. Φυσικά. Εννοείται. Εννοείται και θυμάμαι ακόμα σαν χθες που μπήκα σπίτι και ήταν η συγχωρεμένη μανούλα μου τότε που δεν της είχα πει και με βλέπει ξαφνικά και κάνει. Άρα ήταν πραγματικό. Κεφαλικό, ναι, κεφαλικό. Γιατί ξαφνικά βλέπει. Ναι. Και τότε γιατί το έκανες? Έτσι. Γιατί ήμουν ένα μικρό παιδί. Τι παιδί μου, ξέρω τι. Ήτανε καλοκαίρι. Κομμενάκια, δηλαδή. Ήτανε καλοκαίρι. Τόλμησε ήθελα την αυτοπεποίθηση. Τι. Μια χαρά. Ήθελα μια αλλαγή. Ναι, γιατί. Ήμουν και δεν σου ρωτήκα ένα άλλο μαλλί, δεν έπαιξε να πάγα σου μια κόκκινη αντάλλια. Δεν έπαιζε τότε έτσι πολύ. Τι έπαιζε, ρε φίλε, μόνο ξανθό. Δεν ήταν τότε το ξανθά. Τα πράσινα, τα κόκκινα και αυτά. Εντάξει, δεν ήσουν να δείχνει και κοράκου χρώμα στο μαλλί για να πει θα κάνω τέτοια αλλαγή. Θα το κάνω ξανθό. Εντάξει, άλλο το καστάνο. Και τι, η παρέα σου, τι είπε τότε? Εντάξει, με κοιτάγα λίγο σαν ουφό το πρώτο καιρό, συνηθίσανε μετά. Πάρα πολύ καλά ένιωθα με αυτό. Στα κοριτσόπουλα άρεσε. Οπότε όλα καλά. Μάλιστα. Δεν το μετάνιωσα δευτερόλεπτο. Οπότε και πλατινέ έχει γίνει και αντάβιασε όλα. Έχουν περάσει όλες τις φάσεις. Όταν είχαμε και μαλλιά, εν πάση περιπτώσει. Τώρα τι να κάνουμε. Πάμε πινέλο να βάφουμε πάνω τώρα. Δεν. Δηλαδή, πάω να το κάνει στο κομμωτήριο, θα σου πούνε ρε φίλε, τι να σε χρεώσω τώρα για δύο δάχτυλα χρώμα. Αίδια. Κατάλαβε, οπότε. Δεν λέει. Ναι. Έτσι. Να καλησπέρισουμε τον Θόδωρο. Ναι, κατ' εξαίρεση από τι 26. Γεια σα. Έτσι. Κατ' εξαίρεση και μόνο. Ναι. Και να του κάνουμε και μια φωνή 4 για πάρτι του. Κάνε. Ναι. Ρε βλάκα, βάει Μάγκη. Κανείς δεν του την έπαιζε του Μέση. Κάνε την κριτική σου κόσμια, σαν άνθρωπος. Μιλάς εσύ για το Μέση και ο Γκόνιας για το Σιμεώνε. Γίνατε όλοι expert. Σοβαρέψου. Άντε. Θόδωρας με κεφαλαία. Θόδωρας με κεφαλαία και λυπάμαι που δεν υπάρχει ένα γιώτα ανάμεσα στο Α και τον Ι για να γίνει άιντε, διότι νομίζω ότι θα έδινε πραγματικά τον τόνο σε αυτό το είναι νόημα. Θόδωρας με κεφαλαία και δεν είναι Θοδωρής ή Θόδωρος. Είναι Θόδωρας. Είναι Θόδωρας. Θόδωρας. Βεβαίως. Και να χαιρετήσουμε τον Θόδωρα και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας. Πραγματικά. Έτσι. Πραγματικά σε ευχαριστούμε. Είσαι καταπληκτικός. Ναι. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, και μερικά τελικά, είδα τα προλάβουμε μετά, θα πλακωθούμε με τα μηνύματα. Λοιπόν, τα τελικά όλα. Περίμενε. Ο Μακρόπουλος φώναξε από το μικρόφωνο να έρθει στη σκηνή ο τελευταίος που μπήκε στο χώρο της συναυλίας. Ναι. Και κοιτάζοντας τον αύξοντα αριθμό του εισιτηρίου, αποχώρησε. Ήμουν μπροστά, εγώ ανέβηκα στη σκηνή. Ντοκουμέντο, είναι μαρτυρία σοκ αυτή τη στιγμή. Είναι μαρτυρία σοκ αυτό τώρα μου διαβάζει. Λες τώρα. Δηλαδή είχε 14.000 εισιτήρια κομμένα. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, σου φαίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή που λέει ο φίλος τώρα. Είδε τον τελευταίο που μπήκε σε 14.000 κόσμο τώρα και τον. Δεν είδε, τον φώναξε. Τον φώναξε. Τι φώναξε. Είπε ο τελευταίος που μπήκε να έρθει πάνω. Ναι. Πώς ξέρει αυτός ότι ήταν ο τελευταίος που μπήκε, ρωτάω εγώ. Πήγε ένας που έπαιξε τον τελευταίο που μπήκε. Ναι, γεια σας, είμαι ο τελευταίος που μπήκε. Μπράβο. Ναι. Αυτό. Άρα. Αν είχε πει με σοβαρή μπύρα, ας πούμε, ήταν εκεί πέρα. Και από... εγώ τα λέω υπέρ του Νίκου του Μακρόπουλου. Ναι, όλοι, και εγώ υπέρ του. Έτσι, γιατί ουσιαστικά. Άρα δεν ήταν ο τελευταίος που μπήκε, άρα μιλάμε για τουλάχιστον 22.000 κόσμο. Ναι. Αν το πάμε έτσι. Άρα λίγα ζήτησε ο Νικόλας. Εγώ είμαι Νίκο Μακρόπουλο. Εντάξει. Το δηλώνω. Να τα λέμε αυτά. Το δηλώνω. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, πάμε τα τελικά των 9.30 πριν πάμε στην τελευταία μας διακοπή. 6-17 Σαντάντερ Γιαγκοστέρα 2-1 άσος από ημίχρονο. 28-81 Τερνάνα Πίζα 1-0 από ημίχρονο. 28-96 Φερόλ Σιρμπονέρο είναι 0-0. Αυτό δεν έχει τελειώσει. Το μόνο που δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι τελικό. Μισό. Περίμενε. Κάνει από λίγα δευτερόλεπτα. 28-97 Κουλτουράλ Λεωνέσα Καλαχώρα 3-1 άσος από ημίχρονο. 28-98 Τολέντο Σάνταλ Κογιάνο 4-0 Χ το ημίχρονο. 28-99 Μπαρακάλντο Αμορεμπιέτα 3-3 άσο στο ημίχρονο ρίχτο. Τώρα πλέον Κώστα μου, αντί για κούρεμα Μέση, κάνεις κούρεμα Μερεμέτη. Υπογραφή οι τέσσερις εποχές του Ρινάλντι. Ωχ!
Να, για κάτι τέτοια ξαναγυρίσαμε. Για κάτι τέτοια ξαναγυρίσαμε όμως. Διάολε. Λοιπόν, πάμε τελευταία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε με όσα δικά σας μηνύματα πρόλαβα να διαβάσουμε. Λοιπόν, πολύ ωραία έμπνευση του Κώστα Κυριάκη να μας βάλει Κλάους Νόμι, γιατί είναι Κλάους Νόμι και δεν είναι Σίζαρο όπως νομίζουν κάποιοι. Ναι, όχι, δεν είναι Σίζαρο, για όνομα. Μας θυμίζει Αλφα, ότι μια που συζητούσαμε και πριν για αστικούς μύθους, στον περίφημο αστικό μύθο ότι ο Κλάους Νόμι είχε κόψει τα καλαμπαλίκια του από κάτω και γι' αυτό το λόγο η φωνή του έφτανε τόσο ψηλά. Και το δεύτερο μας θυμίζει είναι, για μένα τουλάχιστον στη δική μου μνήμη, και χωρίς, γιατί έχουμε ξαναπεί, εμείς δεν γουγκλάρουμε εδώ πέρα. Ό,τι σας λέμε, σας το λέμε από μνήμης. Εσείς έχετε την πολυτέλεια να γουγκλάρετε, να μας λέτε βλακίες, λέτε μα έγινε τότε κτλ. Από μνήμης λοιπόν, όταν πούμε, ας πούμε, κατά κάποιο το μικρό, δεκαετία 80 πέθανε ο Κλάους Νόμι, ήταν ο πρώτος διάσημος που θυμάμαι να πεθαίνει από AIDS. Πριν και από το Rock Hudson, ο οποίος είχε πεθάνει το 84. Ναι, νομίζω ο Κλάους Νόμι θα το. Ωραία, θα με κάνει να γκουγκλάρω τότε για να δω πότε πέθανε ο Κλάους Νόμι. Το 83. Ναι, πέθανε το 83. Ένα χρόνο πριν το Rock Hudson. Ναι, ήταν πριν το 83. Ναι, ήμουνα 10 χρονών, ήταν ένα πράγμα τότε που είχα μάθει που λεγόταν AIDS, μια αρρώστια που δεν ξέραμε και πολλά. Ο Κλάους Νόμι τότε, επειδή είχε τύχει να ακούμε, θυμάστε το τραγούδι Total Eclipse από τη διαφήμιση του Καμπάρι. Ναι. Από τότε τον είχαμε έτσι μάθει το τραγούδι αυτό. Είχε τύχει να ακούσει κάποια τραγούδια τότε. Ξαναλέω, σε εποχές χωρίς YouTube, χωρίς Ιντερνετ, έτσι. Δεν ήταν εύκολο πράγμα να ακούσει. Κάθε άλλο. Είχα βρει λοιπόν από ένα ξάδερφό μου που είχε δίσκο του Κλάους Νόμι και είχα μάθει και άλλα τραγούδια. Μετάξυ των οποίων είχε κάνει και μια πολύ ωραία διασκευή του Falling in Love του Prisley. Ο Κώστα Κυριάκη, το θυμάσαι, έτσι. Ο Κλάους Νόμι, μια πολύ ωραία διασκευή σε εκείνο το δίσκο. Ήταν λοιπόν δύσκολο να βρεις το. Δύσκολο. Πάω ψάχνω στα δισκάδικα. Δεν είναι αυτό το πράγμα το μπαίνω στο YouTube τώρα και βρίσκω ό,τι θέλω. Ή με τα MP3 και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ήταν ο πρώτος διάσημος ο οποίος πέθανε από εκείνη την άγνωση τότε αρρώστια που λεγόταν AIDS. Αλήθες. Λοιπόν, πάμε τι γίνεται της μουγλής από μηνύματα. Πάλι δεν προλάβουμε σήμερα. Για το φίλο που έχει στείλει μήνυμα από κινητό, σου πρέπει να το πω. Το 616, ναι, είναι over που το θες over 2,5-04 τελείωσε. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Ό,τι προκάμουμε. Στη σίτρα στα στενά, ο Πουφ Μερακιτζή, σαν Άγιο Φυλαχτό τα λόγια ταξιτζή, ή τα του άστο μπράτσο μου Δημήτρη Ναλιτζή. Δηλαδή, ο Μάλμπασα τα έχω κάνει Μάλμπασα. Πάνω τα ψευδόνυμα Κώστας Οπορτούνης, S300 και τα παιδιά από την Μπάρτρα, νομίζω είναι όλα διαθέσιμα. Για το μεσαίο δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Ναι. Γεγονός, το να ρίχνω το φταίξιμο στον άλλο ανακαλύφθηκε την ίδια στιγμή που ανακαλύφθηκε ο άλλος. Λέω ο βοηθός αναπληρωτής, αν θυπω τίποτε. Το πετρόλ γοργονέ είναι το ενδιάμεσο χρώμα στο σήμα της Θέλτα, ή πιο κατανοητά το χρώμα που παίρνουν τα λέπια του σκουμπριού μετά από μία ώρα έξω από το ψυγείο. Λέει ο κλεφτές Ματιές, φεύγει από τη Σίτιο του Ρες. Τα φουσκούνια της Μαντούς, ηχεία από τσελέστα. Του Ζουέλα ο Μετροπόντικας γαζώνει και στη σχέστα. Η Champions League Λάρισα με coach παραφέστα. Για αυτήν την κουβέντα που κάναμε στην αρχή της εκπομπής, λέει ένας φίλος, αμ, ο Μπαρόχα με παστέλ κοραλί, πού το πας? Ορίστε. Ο Μπαρόχα με παστέλ κοραλί, πού το πας? Τι είναι το παστέλ κοραλί? Δεν ξέρω, είναι κάτι σαν το γοργονέ, το πετρόλ γοργονέ. Τι να σου πω τώρα, λοιπόν, εσύ. Ναι, Ζαζά, και εσύ, και εσύ, και ο Γιώργος ο Μίρτσος είναι στρογγυλός που μπορούσε να βάλει ό,τι φαίνεται λόγω στάδιο. Σωστό. Εννοείται. Σωστό. Εννοείται. Το ισκελέα του στελέα νομίζω ότι είναι διαθέσιμο, ναι. Το Didier Ζορμπά άνοιξε πέτρες να παβιό ή παπαρδέλα του Ζουέλα? Δεν μου αρέσει κανένα από αυτά. Ναι. Το χοντορθύμιος. Πόσο με τιμάει που πριν λίγο είπα σε Νέτο που μου είπε να βγούμε, δεν παίζει, έχει Fight Club, και πόσο τιμάει αυτή που μου είπε καπάκια το πετρόλ γοργονέ είναι το μεταλλικό Βεραμάν? Ποιο? Τι? Δεν ξέρω, δηλαδή περιπλέκεται η κατάσταση όμως τώρα, το έχουμε παρακάνει. Τι είναι το μεταλλικό Βεραμάν? Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη, και πάνω σε αυτό τώρα που είπες, πρέπει να διαβάσω ένα mail. Ναι. Πρέπει να διαβάσω ένα mail. Ναι. Ένας άλλος αστικός μύθος μέχρι να το βρεις, λέει ένας φίλος, είναι ότι χρησιμοποιούσαμε στο στρατό την κοκακόλα για τη σκουριά. Για το πουρίσι τουαλέτες τη χρησιμοποιούσαμε. Δεν θα χάρηκε πολύ ο CEO της Coca-Cola απόψε με αυτό όλα που έχουμε αναφέρει, αλήθεια. Δηλαδή, δεν είναι να πει, δύο εξαιρετικοί νέοι να κάνουν μια χορηγία. Εν πάση περιπτώσει, δεν φταίμε εμείς, οι αστικοί μύθοι φταίνε. Τι να κάνουμε, κύριε Coca-Cola μου? Έλατε. Πόσο τιμά Νέτο που στην ερώτησή μου με τι ασχολείσαι, μου απάντησε, αυτή την περίοδο κάνω ισπανικά και pole dancing.
Έπρεπε να κάνει πρώτα σιγά μου, εγώ λέω. Αυτό. Λοιπόν, το βρήκα το mail. Πολύ ωραία. Το έχει στείλει. Τώρα γέμισα το χρόνο για να το βρει. Πολύ καλό. Το έχει στείλει ο Ουμπέρτο Γκλέτσο και λέει το εξή. Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, οι γλυκέ φωνούλε που μου γρεγαλούσαν τα εφηβικά χρόνια ψυχνότητα τη Ελλάδα Σπορ και μετέπειτα Σπορ FM θα επέστρεφαν σαν να μην πέρασε μια μέρα. 9 η ώρα έχω ραντεβού με πρώην μου που ξέμεινα από τι εποχέ του Λυκείου, 7 χρόνια πριν. Η λογική λέει ότι θα πιούμε τον καφέ και σε καμιά ωρίτσα, άντε δύο, θα την κάνουμε για να ακούσουμε έστω το τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή. Βλέπω λοιπόν ότι η Χ έχει έρθει αποφασισμένη για να βαριδομετρήσει τον πιτουφίνο μου με νοσταλγία και ανυπομονησία. Τη προτείνω, γαλήνιο με στη σιγουριά μου, να έρθει σπίτι μου μετά για να ράξουμε. Χαμένο μέσα στη γλυκιά ειδονή, ξεχνάω ότι η ροή τη εκπομπή κυλούσε κανονικά και καταλήγω ταραγμένο να βγάζω hands free από την τσέπη για να ακούσω έστω μηνύματα ακροατών το τελευταίο μισάωρο. Εκείνη παγώνει, με ρωτάει τι κάνω και τη εξηγώ ότι ακούω δύο φίλου που κάνουν εκπομπή μετά από 3 χρόνια και δεν πρέπει να τη χάσουμε τίποτα. Κάτω από την απειλή μπύρα που ήταν έτοιμη να σκάσει στη μούρη μου, προλαβαίνω και γραπώνω τη Χ και τη εξηγώ ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το ότι δεν πρέπει να μου ρίξει την μπύρα, δεν πρέπει να φύγει και ότι πρέπει να ακούσουμε μαζί το τελευταίο μισάωρο. Καταλήξαμε να ακούμε το τελευταίο μισάωρο σαν τα καλογέρια που ακούν τον όρθρο με το σαλάκι να κιλά. Εν τέλει την παστέλωσα και μου είπε την επόμενη μέρα ότι κατά ένα περίεργο λόγο γούσταρε το ότι είμαι κάφρος και το ότι αυτό μπορεί να σημάνει μια νέα αρχή στη μεταξύ μας επικοινωνία. Που πάει να πει ότι τα παστέλια που έχουμε μπροστά μας είναι αμέτρητα και ποιοτικά, καθώς πρόκειται για αξιοπρεπέστατο νέτο. Μου χρήτσες μια πρεμιέρα όλο δώρα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν. Ο Ανδρέας μας θυμίζει ότι η Μπαρτσελόνα είχε βγάλει και κάτι φανές χρώματος χειρουργή πριν 4-5 χρόνια. Που το χρώμα της μάσκας και της ντρούμπας του γιατρού την ώρα που ανοίγει τον ασθενή. Ναι. Δεν το θυμάμαι το χρώμα. Ναι. Ναι. Είναι αλήθεια. Μεγάλη social mediaική αλήθεια. Πάντα όποιος γράψει σε σχόλιο Ερνέστο Βαλβέρδε ή σας κερνάει ο Λέτο, θα διορθωθεί ακαριαία ανάλογα με τα φρονήματα του άλλου, λέει ο Χαμπάρι Γουάιτ. Εννοεί ότι με το τραγούδι των 7 Army. Ναι. Όποιος πει το ένα ή το άλλο θα διορθωθεί από όχι, το δικό μας σύνθημα είναι. Όχι, το δικό μας είναι. Ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ο Δενέας Χουσέ Καραγκουνή παρατηρεί πολύ σωστά ότι η παράταξη των ποδοσφαιριστών με όλα τα φλουό παπούτσια είναι σαν διαφήμιση στη Στάμπιλο. Ναι. Μάλιστα. Αλλά μία ακόμη καλύτερη παρατήρηση, συγγνώμη, κάνει ένας από τους πολύ αγαπημένους μας ακροατές. Ένας από τους ακροατές με τα πιο αγαπημένα μας ψευδόνυμα, πρέπει να πω. Ο Καθήκη Δομοκού. Λοιπόν, ο οποίος μας θυμίζει, μας λέει ότι μετά από λεπτομερή έρευνα, παρατήρησε ότι στο Μουντιάλ του 2014 ο μόνος που φορούσε μαύρα παπούτσια ήταν ο τερματοφύλακας του Ιράν. Άκου τώρα, έτσι. Φωνή 4. Θα το πω μόλις το. Έκανε την ανανέωση. Μόλις και αν. Ναι, το βρήκα. Αν χρησιμοποιούσαν την κοακόλα για το πουρί, μήπως να τη χρησιμοποιήσεις ρε ψηλέ και εσύ για το πουρί, μη μας κάψεις κανένα γούφερ. Λέει ο Νικολάκης, γήπας. Εδώ βλέπεις κάποιο, λέει κάποιος, βλέπεις Αργεντινούς που εμφανισιακά είναι τι και εσύ φλόρη. Παλιά έβλεπες Αργεντινό ποδοσφαιριστή και τα κάνεις πάνω σου. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα συνολικά. Γιατί έβλεπες και κάτι, ας πούμε, κάτι μαλλιά τύπου κανίγια, ας πούμε, και τι τα κάνεις και πάνω σου τώρα. Γιατί ήταν και με αντάβιες. Με τον Κανίγια όχι, αλλά παράδειγμα. Με τον Μπασαρέλα τα έκανε. Με τον Μπατιγκόλ δεν τα έκανε πάνω σου. Όχι, τα έκανε με δική όμως. Άλλο λέω, δεν τον έβλεπες όμως και έτρεμες. Υπήρχαν παίχτες εκείνοι που τους έβλεπες και τρόμαζες. Δεν ήταν όμως όλοι έτσι. Ήταν και κάποιοι που ήταν λίγο πιο avant-garde. Ναι. Μπαίνει ο Βαγγέλας φυλακή με δάκτυλο πατέρα. Δίνει ο Μπόλτ στο νέτο του ατιμασμένη βέρα. Ή τη ΣΑΕΚ εμφάνιση φοριέται σε Βενγκέρα. Έτσι. Ναι, πολλά έχουμε πολλά μηνύματα να τα ναι. Κάδρο στο σπίτι των Μπουφών, εγγόνι Μουσολίνη. Αν Γκόντζος ήταν η Μαντό, εσύ στο Γογουλίνη ή στο Κουρκούτι το παβιό βάζει νέα φυτίνη. Λέει ο μια μικροπαντρεμένη κοκόριν Ξανθή. Ναι, Ξανθή. 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 Στο χειρουργεί, αν βάλουμε μπλε, γίνεται πετρόλ γοργονέ. Τι θες να πω τώρα. Τίποτα απολύτως. Ποια βασικά χρώματα, μωρέ. Εδώ με δυσχρωματοψία δεν βγάζουμε ούτε τα RGB. Πάλι καλά να λες που δεν τεινόμαστε σαν το φλωρινιώτη οι συμπάσχοντες. Έτσι. Έτσι. Παιδιά, λέει, εγώ έμαθα προχθές το γκρι, το γκρι ελεφάν. Το γκρι δηλαδή του ελέφαντα. Μάλιστα. Και δεν το λέμε γκρι. Και πρέπει να είναι το γκρι του ελέφαντα δηλαδή. Γιατί θα υπάρχει και το γκρι ποντίκ προφανώς. Όχι, είναι το ποντική. Ναι. Το ξέρουμε ως ποντική. Ναι. Το ξέρουμε ακόμα και εμείς που είμαστε αρσενικοί. Ποντική, ρε παιδί μου. Ποντική. Γκρι ελεφάν. Το πετρόλ, ρωτάει κάποιος, μοιάζει με το θάλασσο γάλαζο ουρανό μπλε το φολεγανδρί και όχι με το αντιπαρή που μηκονίζει.
Ναι, 2016 ακόμα δεν αναβαθμίσατε αυτό το μηχάνημα να μην χάνει τα μηνύματα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν θα αναβαθμιστεί ποτέ. Αρνείται το μηχάνημα. Ναι, διάφορα αστική μύθη και τα λοιπά. Ωραία. Αντρούκλες φύγατε, ντιντίδες γυρίσατε. Είναι και αυτό μια άποψη που ασχολούμαστε με τα γοργονέ και με τα αυτά προφανώς. Φήμες λένε για τη Λίμνη Κουμουνδούρου ότι πούλησε την τεχνογνωσία για τη δημιουργία της Οσόρα στην Αμερική. Mm-hmm. Μάλιστα. Να κατοχυρώσω ψευδόνυμο Ρίγας Φενιστινλής. Έλα εντάξει. Έλα εντάξει τώρα. Έλα. Okay. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε πετρόλ γοργονέ και αυτοί που λένε πετερόλ γοργονέ. Εντάξει. Okay. Ωραία. Οι επιστήμονες λένε για τη Λίμνη Κουμουνδούρου ότι χαρακτηρίζουν την κατάσταση μη αναστρέψιμη. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε φίλε. Mm-hmm. Τι να κάνω. Φωτιστικό ενόπνευμα. Ναι. Τι? Το πετρόλο γοργονέ. Μοιάζει κιόλας, ας πούμε. Ναι. Πόσο με τιμάει που στην ιστορία με το τίμιο νέτο που περίμενε μισή ώρα χειροκρότησε αυθόρμητα. Καλά έκανες. Πολύ ωραία. Πολύ καλά έκανες. Ενημερωθήκατε ότι χθες βράδυ στο Γκέτσε, προχθές βράδυ, βγήκε ο Βασιλάκης από Καματερό και παραπονέθηκε ότι στην πρεμιέρα σας δεν κάνατε αναφορά σε αυτόν. Όχι, εγώ δεν το άκουσα. Δεν εγώ το άκουσα. Ήταν το πρώτο που είπε με μεγάλο παράπονο. Ζητάμε ταπεινά συγγνώμη. Ταπεινά. Ήταν πρεμιέρα, είχαμε άγχος. Αυτό. Έτσι. Πάντα έχουμε άγχος ακόμα και μετά από πάρα πολλές παραστάσεις. Πάντα. Σε κάθε εκπομπή. Ναι. Δεν ξέρω, λέει κάποιος, αν ζει τίποτα στη Λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά πριν μερικά χρόνια που είχε πάρει ένα αυτοκίνητο φωτιά σε εκείνο το σημείο, κανείς δεν επιχείρησε να το σβήσει με νερό από τη Λίμνη. Πόσο τιμάει κολλητό που είπε για Νέτο που νηστεύει «Κρεατόβεργα τρώει». Σάτυρος. Ξεπουλημένοι δημοσιογράφοι, κάντε ρεπορτάζ επιτέλους. Βγάλτε τη Σινατσάκη στον αέρα. Δεν νομίζω. Ο Νερατζιάς που είναι παραγωγή έπρεπε, που είναι και φίλη του. Θα έπρεπε να έχει έτσι, πάρει. Αυτό. Που είναι και φίλη σου, λέει, Μέρη Σινατσάκη, θα έπρεπε να έχει πάρει το σειρά που αναφερόμαστε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Μόνο έχω φαγάς, τι να τον κάνω. Ο Κώστας Μιαούλης έχει πιει νερό από τη Λίμνη Κουμουνδούρου. Τι να πω πραγματικά. Μεγάλη αλήθεια. Όταν μπούμε σε δωμάτιο ξενοδοχείου, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι και να κάνουμε. Αχ! Εντάξει, ναι, αν όχι το πρώτο, ναι. Είναι τα πρώτα, ναι. Μέσα σε λίγο καιρό σχέσεις απέκτησα γνώση για το Βεραμάν, το Baby Pink και το καφέ του Πούρου. Μην ρωτήσετε παραπάνω, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Δηλαδή, συγγνώμη, το καφέ του Πούρου το μάθαμε από τη σχέση. Δηλαδή, για το Baby Pink να καταλάβω. Εντάξει, ξεφτυλίστηκες. Όλοι έχουμε ξεφτυλιστεί σε μια σχέση. Και έχουμε κάνει πράγματα που δεν θα τα κάναμε αν δεν είμαστε σχέση. Το καφέ του Πούρου έπρεπε να το μάθεις μπαίνοντας σε σχέση. Καφέ του Πούρου. Δηλαδή, τι έκανες με την Ιωάννα Σουλιώτη, έκανες σχέση που ήταν με το Πούρο. Και σου μάθε εκείνη το καφέ του Πούρου. Έλεος δηλαδή. Καταλαβαίνουμε πόσο τριχωτό στέρνο έχει κάποιος από το πόσο φουντωτά είναι τα φρύδια του. Λέω, θα βγαίνω, καπίνω και δύο κόδε θα δίνω. Το έγκυρο 442, λέει κάποιος, μας ενημέρωσε σήμερα ότι ο Σερ Λόρδ, ο Λόρδος Νίκλας Μπέντερ δεν είναι και τελικά. Το λέω απ' έξω τώρα γιατί το έχω χάσει. Ναι. Ότι τελικά δεν είναι Λόρδος. Μου έχει στείλει και ένας φίλος ένα μήνυμα στο Facebook Λόρδος, ότι αυτή όλη η ιστορία που βρέθηκαν κάποιοι στην καρδιά μας είναι. Έκταση εκεί πέρα από το και τον κάναν Λόρδο, τελικά δεν είναι Λόρδος. Για μας είναι Λόρδος. Και να μην είναι δηλαδή αυθεντικός Λόρδος, για μας είναι. Και οφείλει νομίζω ο ιδιοκτήτης της Nottingham Forest, ναι, όποιος και αν είναι αυτός, όποιος είναι, ναι, δεν έχει σημασία, οφείλει να αποκαταστήσει την τιμή για την υπόλοιψη πλέον του Νίκλας του Μπέντνερ, έτσι, εκεί στο δάσος του Nottingham, σωστό, που είναι γεμάτο με τόσες θρυλικές ιστορίες, και να του δώσει ένα τίτλο εφόσον είναι τώρα στην ομάδα εκεί. Διάολε. Ναι, ναι, διάολε. Υπάρχει κι άλλος αστικός μύθος που λέει ότι ο Γρηγόρης ο Μάκος είναι ποδοσφαιριστής. Τον έχει βγάλει αυτό το μύθο ο Ανδρέας Σάμαρης, νομίζω. Αστικός μύθος. Αν παίξει ανάποδα βινίλιο της Μαρινέλλας, ακούς να βρίζει το Σατανά. Όχι να βρίζει. Όχι να βρίζει. Να υμνεί το Σατανά. Το Σατανά. Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια και πολλούς τέτοιους. Ρε παιδιά, με τσίμπησε κουνούπι στη ρόγα και δεν κάνω πλάκα. Σας έχει συμβεί ποτέ?
Εμένα όχι στο συγκεκριμένο σημείο. Στη ρόγα. Ναι, ναι. Τι αίμα βρήκε εκεί να τσιμπήσει. Τι αλήθωρο ήτανε. Το πετρόλ Γοργονέ είναι το Δέλτα στο σήμα της Νέας Δημοκρατίας, λέει κάποιος. Όχι. Όχι, δεν είναι. Μπορεί να είναι στο καινούριο σήμα. Μπορεί να είναι στο καινούριο σήμα. Είναι πετρόλ Γοργονέ με τον Κυριάκο. Αυτό μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει. Ναι. Το άνοιγμα που κάνουμε, ας πούμε, στους χίπστερ. Ναι. Αν το πετρόλ Γοργονέ ήταν άνθρωπος, με ποιον θα μοιάζε, λέει ο αγέροχος Υφαλοκρηπίδης. Με ποιον θα μοιάζε. Ναι, δεν μπορεί. Εγώ τον Παπαμίκο στο μυαλό μου μόνο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Σοκ. Γνωστή εταιρεία χρωμάτων έβγαλε νέες αποχρώσεις εμπνευσμένες από συνταγές γνωστού πασοκεπώνυμου μάγειρα. Αυτά μας φτάσανε ως εδώ, λέει ο Βάλε Τάξη Ρετάκη Σπυριδάκη. Μάλιστα. Είναι μια διαφήμιση που παίζει, ναι. Α, είναι αλήθεια. Ναι, είναι μια διαφήμιση που παίζει μια εταιρεία που έχει κάνει συνεργασία με γνωστό μάγειρα με τον Παπανδρέο. Γι' αυτό λέει πασοκεπώνυμο. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ο Δίστηρος Φανέλα. Ναι. Από τον Γόγολο Τριάδη Κουνενάκη. Ροζ φανέλα, η τρίτη σου πλατέλα. Όσοι σε καμαρώνουνε, πετάνε τα καπέλα. Για τις τρίπλες σου η άμυνα ευχέλαια ολοκάνει και τα λιβάδια γέμισαν το γήπεδο του Μάνη. Ροζ φανέλα, της πρώτης σου ζουέλα, σου έκανε τη μάνικα συνέχεια κούνια μπέλα. Και έβαφε την κόμη της πετρόλ και γοργονέ, κάθε φορά που ήταν γλυκό το ενσταντανέ. Ροζ φανέλα, δεν βάζεις κολτεμπέλα, τι να σου κάνει Χριστινιό η μεγαλοκοπέλα. Εσύ είσαι ομορφόπεδο, εσύ είσαι για μπελούτσι, όχι για το Φερνάντο, για την άλλη που σηκώνονται οι λούτσι. Πείτε και αδιάφορο. Τελειώνω ετούτη την οδή με λίγο Χατζηγιάννη, που θα δίνει τις πορδιές της Λιάρα Γκαρσία Ντάνι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Okay. Χάπης λέει, μην έκανε σχέση με την ντούβλη και με αυτό το καφέ του Πούρου, θα λέγαμε. Ενδεχομένως, ε. Λέει ο Ντάνι, drink whisky. Μάλιστα. Ένας αστικός μύθος λέει ότι ο Τσίπρας έσχισε τα μνημόνια. Μπεχά, μπεχά. Ίσως για λόγους οπαδικούς και όχι μόνο, τρελό μιλφάκι του ουρανού για σένα λιώνω. Και τη φανέλα του κουτρούμπαρου που πήρα στη γιορτή σου, αν είχες βάλει μια φορά θα ήμουνα μαζί σου. Τώρα στη λεωφόρο μόνος μου πηγαίνω, μα συνεχίζω απρόσκοπτα γράμματα να στέλνω για να σου πω ευχαριστώ. Αχ, κουτρουμπί μου, πόσο σ' αγαπώ. Έτσι, λέω πληγωμένο Σταύρο Σκαντούνα. Μόνο τι θέλω να το διαβάσω. Ρωτάει η γυναίκα μου, καλά πάλι αυτούς τους τύπους ακούς το ραδιόφωνο. Δεν χαιρέτησαν πριν κανένα δύο χρόνια. Και τσαμπαντάω με φωνή 4 και κάτι ψηλά. Όταν βγήκε το Sex and the City το 2, σε ρώτησε γιατί πήγες να το δεις στο σινεμά. Έκανε μόκο διπλάρα από ημίχρονο, γιατί είμαι και σόγαμπρος. Μπάστε. Το καφέ του Πούρου, λέει ο Φυρίκη Ρούμπιο, είναι το γνωστό ως μελισανιδί. Το πετρόλ Γοργονέ είναι το Δέλτα στο σήμα του Νοντού. Έχω κάνει ηλεοχρωματιστή, εγώ και ξέρω. Συγγνώμη, ρε ηλεοχρωματιστή. Μάλιστα. Έχει πάει και σου μου ζητήσει πετρόλ Γοργονέ και λες, μάλιστα, κυρία μου, θα σου το κάνω. Ναι, αυτό όχι. Μόνο. Όχι, δεν νομίζω. Αυτό δεν μόνο. Δεν νομίζω. Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή. Όχι. Εντάξει. Δηλαδή, όταν πηγαίνει και βάφει πετρόλ Γοργονέ, δεν σε κόβει το στριγκ, δηλαδή. Δεν σε κόβει το στριγκ, πε μα. Αρκούδα. Εντάξει, έλεος. Αρκούδα. Δεν παίζει δηλαδή αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κιόλα. Ο Πούσε Μπονί και Πούσε Βάρντι λέει με τη μάπου σε κοβέντα με φίλους Παναθηναϊκούς που μου λέγανε ότι από του χρόνου δεν θα έχουν αντίπαλο γιατί θα είμαι Football League, που τους λέω θα αρχίζω να υποστηρίζω ΠΑΟΚ για να λέω έλα μωρή ΠΑΟΚΑΡΑ, μόνο και μόνο γιατί μου έχει λείψει το έλα μωρή ΠΑΣΟΚΑΡΑ. Mm-hmm. Ρε Γκαντέμιντες, με το που γυρίσατε κρύωσα. Παρεπιπτόντως, το χρώμα Γοργονέ είναι ροκφορέ σε πλήρη ορίμανση. Το Ροβινσόνας Φρούσος είναι πιασμένο. Ναι, ναι, βέβαια. Άλλος λέει, το πετρόλ Γοργονέ είναι το χρώμα που είχε το γυαλιστερό γύρω-γύρω που είχαν οι πράσινες κουβέρτες της γιαγιάς. Είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό μάλιστα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Μπράβο, δηλαδή. Μπράβο. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις. Πρώτον, το Μάρκο Φαν Πάστεν είναι πιασμένο? Νομίζω όχι. Και δεύτερον, με τιμή που έχω πουλήσει παραμύθι σε νέτο ότι σας ξέρω προσωπικά με προφανείς σκοπούς. Ποιοι είναι οι προφανείς σκοποί? Δηλαδή, και γιατί δεν έχουμε επωφεληθεί εμείς από τους προφανείς σκοπούς? Προφανείς σκοπούς θα ήταν να κάνουμε κουαρτέτο, ναι, για παράδειγμα. Μουσικό. Μουσικό, προφανώς. Γιατί προφανείς σκοπούς εσύ
στο όνομα το δικό μας χωρίς να έχουμε πρώτα εκφεληθεί. Εκτός αν μιλούσες για το πλατινέ μαλλί του Βαϊμάκη, κυγκόμενα να τσουτσούριασε. Αυτό όχι, ναι, είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό αποκαλύφθηκε σήμερα, οπότε δεν μπορεί να έγινε αυτό. Δεν ξέρω, στείλε ένα διευκρινιστικό, ναι, εν πάση περιπτώσει. Ένα διευκρινιστικό νομίζω θα ήταν χρήσιμο. Μεγάλη αλήθεια. Όταν πάμε να βγάλουμε παγάκι από το ψυγείο και πέσει κάτω, το κλωτσάμε κάτω από το ψυγείο. Λέει ο παπουτσωμένος Τάτος. Εντάξει, όχι απαραίτητα. Ναι, απαραίτητα θα λέω. Καθόλου δεν τρέπομαι. Γιατί δεν τραπώ. Παγάκι είναι από κάτω, δεν είναι έμβριο. Δηλαδή, συγγνώμη, παγάκι είναι. Θα λιώσει το και τι θα γίνει κάτω από το ψυγείο. Τίποτα, θα μείνουν νερά. Το οποίο θα σκουπίσει ποιο. Κάτω από το ψυγείο θα μείνουν νερά γιατί. Δεν θα στεγνώσουν κάποια στιγμή. Τι θα γίνουν. Θα γλιστρήσει κανένα, θα γλιστρήσει. Αν είχε παρκέ κάτω από το ψυγείο, θα το έκανε. Όχι, αλλά αν έχει παρκέ, κάποιο έχει παρκέ στην κουζίνα του, δεν είναι και πολύ εξαιρετικό. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια, ναι. Ναι. Λοιπόν, θα μείνει λοιπόν νερό από κάτω από το ψυγείο, ναι, για κάποιο καιρό μέχρι να στεγνώσει. Ναι. Θα, θα πίνουν τα μυρμικάκια. Θα γλιστράνε κατσαρίδες και πρέπει να στεναχωρηθώ. Ναι, ρε φίλε, θα γλιστράνε κατσαρίδες. Όχι, δεν θα στεναχωρηθώ. Μόνο Αρτούρ Μαζοακούγιας λέει το εξής. Αυτό με το ένα παπούτσι φούξια και το άλλο κίτρινο πρέπει να κοπεί. Ας τους δίνουν κόκκινη κάρτα απευθείας. Ναι, και είναι ένα θέμα που δεν το συζητήσαμε το συγκεκριμένο. Έχει απόλυτο με τα δύο διαφορετικά. Έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι. Είναι σαν μεθυσμένοι Άγγλοι στο φαλιράκι, ρε, σε αυτό το πράγμα που βάζουν τη βάση μπροστά του. Έλεος δηλαδή. Λοιπόν, ο Στράτος αναρωτιέται, με τη Μάη που κάθομαι με τσάι και πιτζάμε στην τηλεόραση, έχω στο μνιού τα δίδυμα φεγγάρια και ακούω εσάς. Αν δεν είμαι εγώ έτοιμος για σύνταξη παλαιού Πασόκ, τότε ποιος είναι. Ένα αστικός μύθος λέει ότι ο Τσαούς υπηρέτησε στα ΟΗΚ. Εντάξει, μετά τον πάνω τον Καμένο με την παραλλαγή με τα ΟΕΚ, μπορώ να το πούμε και αυτό. Εγώ θα το δεχτώ και αυτό πλέον. Τώρα να το ξέρεις. Είμαι σε στιγμή αδυναμίας τώρα. Αν πει ΟΕΚ, θα πω ναι, ρε σειρά. Και πολύ καλά έκανες. Λοιπόν, τώρα θα σας διαβάσω ένα πολύ κουλό mail. Ναι. Να το κάνω. Ένα λεπτό. Μπορούμε να κάνουμε και δύο. Λοιπόν, θα το διαβάσω. Γιατί το έχει στείλει ο Μιλένκο Τσέπης. Προσέξτε όμως. Συγγνώμη, πριν το διαβάσει θα το χάσω. Συγγνώμη. Η βαφή πλατινέ δεν θα έπρεπε να μετριέται σε κλίμακα πλιάτσικα. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, ο Μιλένκο Τσέπης μας στέλνει ένα mail το οποίο τηλεφορείται Eyes of a Fallen Angel Part 2, διευκρινίζοντας ότι το Part 1 εστάλει στις 8 Φεβρουαρίου του 2012. Οπότε, ανέβρε, το θυμάμαι. Αυτό που, ναι, ναι, ναι. Είναι αυτό που βγαίνει. Λέει, που το, λέει έλα Κώστα, το θωμάσι με απονία, λέει, θυμάσαι που σιγά πάντα. Ναι, ναι, θυμάμαι. Και εμείς, εννοείται λοιπόν. Και εμείς κορόιδα είμαστε, εννοείται. Και εμείς βέβαια θυμόμαστε. Λοιπόν, οπότε διαβάζουμε το παρτού. Πολύ ωραία. Σφουγγίζει με το κασμιρένιο του μανίκι το καυτό δάκρυ που χαράζει τη δεξιά παριά του και την τσαλακωμένη ύπαρξή του. Πριν από 24 ώρες γιόρτασε τα 36 γενέθλιά του μαζί με φίλους και συμπαίκτες, αλλά τώρα που όλοι έφυγαν, έσβησαν τα φώτα και έλαβε τέλος η παράσταση, έβγαλε το προσωπείο του χαρούμενου ανθρώπου και αφέθηκε στη θλίψη του. Στραγγίζει την τελευταία γουλιά της μακράς παλαίωσης κουέρβο του και κάνει θρύψαλα το ποτήρι για να ξορκίσει την κακοτυχία του και να κατευνάσει το θυμό του. Κόβει και ανάβει το λαθρέο κοχύμπας του, τραβάει μια γενναία τζούρα και στον ντουμάνι βλέπει τη ζωή του να περνά και να χάνεται. Νιώθει τα σπλάχνα του να φλέγονται και ένα τεράστιο βαρύδι να συνθλίβει το στέρνο του. Θέλει να ουρλιάξει, αλλά όσο και αν προσπαθεί δεν βγαίνει φωνή από το στόμα του. Θέλει να κράξει όλους αυτούς τους πουθενάδες που τον λιδωρούσαν συνεχώς, που δεν έχαναν την ευκαιρία να τον μειώσουν και να αμφισβητήσουν την ποδοσφαιρική του αξία. Κάνει δύο βήματα μπρος, τραντάζει το στήθος του με τις γροθιές του, γουρλώνει τα μάτια του και πέφτει. Αυτό. Σε 3,5 χρόνια και το Part 3. Ναι. Να έρθει με την ίδια συχνότητα. 4,5. 4,5. Πολύ ωραία. Κώστα Κυριάκη, τελειώσαμε. Πολύ ωραία. Αποχωρούμε. Ποιοι ακολουθούν? Σίγουρα ο Γερασίδη. Τώρα οι άλλοι. Ποιοι ακολουθούν, Για πες, γιατί είχα βάλει. Κώστας και Τζετζόγλου, Κώστας Μανολιουδάκης. Πάρα πολύ ωραία. Σας παραδίδουμε στα τίμια χέρια τους. Fight Club αύριο στις 10 το βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα.